Θα αναρωτιέστε πού ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα. Βασίλη! Θέλεις να φάμε τον γκολ. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε κανονικότατα την ηχογραφησούλα μας, που σας είπαμε θα κάνουμε κυπελάκι, να πούμε τι, ποιοι περάσανε, ποιοι δεν περάσανε, να σχολιάσουμε και αυτά. Βεβαίως, τα κάναμε όλα αυτά. Αλλά δεν τα αποθηκεύσαμε το αρχείο. Είστε τόσο ενδιαφέροντες όλοι που αναλύαμε τις ώρες, καθίσαμε εδώ 3 ώρες, βγάλαμε σκηνές, κάναμε κάμπινγκ, βάλαμε φωτιές με τα marshmallows και τέτοια. Αλλά... Και εντάξει. Δεν υπήρχε η πετιότητα, όπως το λένε. Δεν υπήρχε υλικό. Και απλά κοιταχθήκαμε μεταξύ μας και είπαμε, τα λέμε στο γήπεδο και φύγαμε. Γιατί θέλαμε να πηδήξουμε το μπαλκόνι που είδαμε ότι όλος αυτός ο χρόνος πήγε χαμένος. Διαμαντή μου, είμαστε όμως προετοιμασμένοι σήμερα. Έχουμε έρθει καθόλου έτοιμοι. Κουνάει το κεφάλι του καταφετικά. Λοιπόν, δεν γίνεται πάλι να κάνουμε την ίδια... Τα ίδια θα πούμε, αλλά... Περίπου, ναι. Θα κάνουμε κύπελο γιατί σας το έχουμε υποσχεθεί και δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε το κύπελο επειδή είμαστε βλαμμένοι τώρα και το χάσαμε μόνοι μας. Απλώς θα αλλάξουμε λίγο τη δομή, να το μαζέψουμε λίγο... Για να μας πιάσει το μάτι. Να πάμε παρακάτω. Επίσης, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Τι πρότεινες να κάνουμε για να μην μας πιάσει το να μάτι. Να τα πάμε από κάτω προς τα πάνω. Έτσι. Και έχω βάλει και ένα από τις κάλτσες μου εγώ. Έτσι. Ότι ματζούνια εδώ πέρα βότα να έχουν. Και έχω βάλει και μια αρμαθιά σκόρδα. Και έχω βάλει στην πόρτα. Και έχουμε ρίξει αλάτι στον καναπέ. Ναι. Έχουμε κάνει τα πάντα για να βγει αυτό το επεισόδιο πια, γιατί δεν θα αντέξω δεύτερη αποτυχία σειρά. Τελευταία παρένθεση. Χρόνια πολλά σε όλους τους Δημήτριδες και τις Δήμητρες. Ναι. Χρόνια σας πολλά, παιδιά. Μεγάλη είναι και πολύ. Είναι και πολύ. Γιορτάζει η αδερφή μου. Α, Δήμητρα, τι λένε. Ναι. Να τη χαίρεσαι. Πες ένα χρόνια πολλά, Δήμητρα, να το ακούσει να χαρεί. Να τη χαίρεσαι. Χρόνια πολλά, Δήμητρα. Έτσι. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Έτσι. Μεγαλύτερη ή μικρότερη. Μικρότερη. Πολύ μικρότερη. Πόσο χρονών. Α, πού θα μιλάω για τη Δήμητρα τώρα. Δεν ξέρουμε, ρε παιδί. Πρώτη ηλικίου. Α, είναι μωρό. Είναι μικρή. Είναι μωρό. Ωραία. Λοιπόν, θα πούμε για τις ομάδες οι οποίες έχουν βρεθεί στην επόμενη φάση και ενδιάμεσα θα σχολιάζουμε αυτές που μας εξέπληξαν που μείνανε εκτός από την επόμενη φάση. Οι περισσότερες. Στη μία, ναι. Λοιπόν, η μία που έχει επιλέξει... Πρώτη είναι, θα την πούμε. Η που έχει επιλέξει, εγώ δεν συμφωνώ. Βγαίνω από το κάδρο, δεν έχω καμία σχέση. Απλά επειδή επέμεινε και είχε επιχειρήματα, είπα, εντάξει Βασίλη μου, ό,τι θέλεις. Ωραία. Πάρε την ευθύνη των λεγόμενων σου. Λοιπόν, ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε. Λοιπόν. Άρα 25ο όμιλο. Αυτή τη στιγμή το OCD με χτυπάει εδώ. Αλλά τέλος ναι, αλλά δεν τα έχουμε πει αυτά. Τέλος πάντων, εδώ. Λοιπόν, Τρυποδιακός Lionman. Άκρος ανανεωμένος ο Τρυποδιακός. Η περσινή χρονιά θεωρώ ότι δεν έγινε σωστός σχεδιασμός από την αρχή. Ναι. Έγιναν και αυτά που έγιναν. Στην πορεία, θα θυμόμαστε όλοι, μην τα ξαναλέμε, αποδιοργανώθηκαν τελείως. Φέτος που έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα, έχει αναλάβει κι άλλο να τρέχει την ομάδα. Ο Τρυποδιακός έχει πιστέψει πάρα πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Είναι κρίμα δηλαδή που αναγκαστικά θα έπαιζε στην Evolution γιατί έπεσε. Ναι. Αλλά θα μπορούσε να σταθεί πάρα πολύ εύκολα και στη Master. 3-0 στο κύπελο. Απόλυτα δίκαιο. Αδιαμφισβήτητα, ναι. Απόλυτα αυτό. Δίκαιο. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, σίγουρα. Και περιμένω μέσα στη χρονιά, θεωρώ ότι θα τον συζητήσουμε πολύ Τρυποδιακό. Μ' αρέσει. Χαίρομαι γιατί πέρσι ταλαιπωρήθηκαν πολύ και με. Πέραν των προβλημάτων που πάμε και με απουσίες πολλές. Κάτι δεν. Τελευταία στιγμή ακύρωνε ο Πέμπτος. Είχαν θεματάκια αδιάφορα. Ναι. Ενώ φέτος φαίνεται ότι υπάρχει μια βάση λίγο πιο ισχυρή. Συμφωνείς 100% στο λόγο. Με καλύπτεις, για αρχή. Άντε, για πας για τους Lionmen. Οι Lionmen είχαν πάρα πολύ καιρό να παίξουν και φάνηκε.
δηλαδή στο match με τους Warriors, θυμάμαι εγώ ότι ήταν τσίμα-τσίμα στο τέλος και οι Warriors παίζανε το πρώτο παιχνίδι, δεύτερο, δεν θυμάμαι καν, ήταν πολύ αρχή. Αλλά νικήσανε για μένα δύσκολα ματσάκια και με την Beer Team, όπως και με τους Warriors, και δείχνουν σιγά-σιγά ότι με την πάροδο του χρόνου θα επιστρέφουν στα καλά τους. Δεν είναι ακόμα πολύ καλά. Κοίτα να δεις, εγώ στην προκειμένη φάση θεωρώ ότι πέρασε το όνομα. Η φανέλα. Ναι, το όνομα και η φανέλα, γιατί εντάξει, σε σχέση με την Beer Team και τους Athens Warriors, θεωρώ ότι η Lawman είναι μεγαλύτερο όνομα και έχει λίγο πιο βαριά φανέλα. Και εντάξει, και λόγω κατηγορίας που τις χωρίζει και μια κατηγορία. Συμφωνούμε. Οπότε, ψιλοξεκάθαρος ήταν αυτός ο όμιλος. Στα δικά μου τα μάτια, γιατί στα δικά σου τα μάτια. Στα δικά μου τα μάτια, εγώ θα σας πω το σκεπτικό. Δεν το πήγα τόσο πολύ με τους ομίλους του κυπέλλου, το πάω με βάση τη δυναμικότητα. Και λέω για τις ομάδες που έχουμε επιλέξει, τις wildcard. Ναι. Οπότε, notable mention πρώτο του Βασίλη του Γουναρίδη, μόνο χωρίς ηλικιαρία, είναι η Beer Team, η οποία Beer Team, ένα, έχει κάνει πολλές μεταγραφές σε σημεία που πονούσε. Η πιο μεγάλη για μένα είναι αυτή του Κοστούλα, ο οποίος δεν είναι κανένας τυχαίος. Έπαιζε χρόνια στους West Kings, δεν έπαιζε τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει ένα όνομα τέλος πάντων ο άνθρωπος. Γενικά έχουν φέρει καλό κόσμο. Ζορίσανε πολύ τους Lion Men, όντας εξάδα στο Περιστέρι. Κουνάει η Γλυκερία το κεφάλι της έτσι και με κοιτάει. Λες και μιλάω να πούμε. Όχι, σ' ακούω με ευλαβική προσοχή. Και γενικά είναι μια ομάδα η οποία πέρσι έκανε ένα φοβερό δεύτερο γύρο. Και εμένα, στα δικά μου τα μάτια, στην κατηγορία που είναι τώρα, πρέπει να κάνει καλά πράγματα. Πρέπει. Όχι με το μαχαίρι στο λαιμό, αλλά το υλικό υπάρχει. Αυτά. Χρόνια πολλά στον James Miller. Ωραία, εγώ. Δεν θα τα πεις τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Πάμε, δεν πειράζει. Εγώ είπα, για μένα. Εγώ στηρίζω Beer Team, ρε. Και ας με κυνηγάτε. Και ας με καταδιώκετε. Ελευθερία λόγου μπορείς να δεις ό,τι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, 24ος. Μήνες Gladiators. Οι μήνες σταματήσανε. Συνεχίσουν, συγγνώμη, και πού σταματήσανε. Φιναλίστε στην development με καλά παιχνίδια και συνεχίζουν και τώρα. Δηλαδή και στο κύπελο κατεβήκανε και ήταν όχι απλά πιστικοί. Εξαιρετικοί είναι. Ήταν ότι εμείς έχουμε έρθει εδώ πέρα για να σας κερδίσουμε όλους. Δεν έχουμε έρθει εδώ πέρα γιατί το κύπελο είναι φιλικό για μας. Έχουμε έρθει να πάρουμε και αποτελέσματα και να φτάσουμε μέχρι εκεί που μπορούμε. Δίκαιο το 3-0. 100% δίκαιο επίσης και για τους Μίνωες. Δεν έχουν κάνει αλλαγές. Είναι πολύ σταθεροί. Είναι η βάση τους και ο κορμός τους είναι ίδιος σχεδόν. Αλλά φαίνονται πολύ φρέσκοι, ρε παιδί μου. Πολύ ξεκούραστοι, πολύ ανανεωμένοι. Παρά την ηλικία τους. Εντάξει, εσύ θέλει να το βάλεις αυτό στη μέση. Εγώ δεν το είπα. Παρά την ηλικία τους. Μ' αρέσουν πάρα πολύ σαν ομάδα. Δηλαδή, ξέρεις, άμα τους δεις και δεν τους ξέρεις, λες, OK, θα παίξουν λίγο σετ. Και τύποι τρέχουν πάνω κάτω, βγάζουν συνέχεια φρονδιασμούς, παίζουν πάρα πολύ. Δηλαδή, εμένα τον μπάσκετ παίζουν Μίνωες. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, τι να σου πω. Δηλαδή, όποτε τους βλέπω στο πρόγραμμα, χαίρομαι που τους βλέπω. Οι Gladiators. Τι έχω πάθει, ρε φίλε, δεν πάω να μιλήσω. Οι Gladiators ήταν δεύτεροι. Για μένα. Το ξεκίνημα δεν είναι αυτό που έχω στο μυαλό μου σαν εικόνα Gladiators και λόγω ονόματος. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Εντάξει. Όχι, εγώ. Την πορεία που είδες στο κύπελλο είναι πορεία Gladiators. Δηλαδή, ούτε εντυπωσιάζουμε, ούτε είμαστε όμως λιμά, να το πω έτσι. Το αποτέλεσμα που χρειαστεί θα το πάρουμε και αυτό έγινε. Ήταν όμως μια μέτρια κατάσταση Gladiators στο κύπελλο. Ναι. Για μένα. Σαν ρόστερ. Εντάξει, έχουν γίνει τροποποιησούλες, ο Κώστας ο Μισηχρόνης έχει αρπάξει ό,τι μπορούσε να αρπάξει στην καταγραφική περίοδο, δεν έχει πει τίποτα, τους έχει ξεκρεμάσει όλους, αλλά εντάξει, θα πρέπει λίγο όμως να μπουν και σε ρυθμό όλοι. Δηλαδή, τι εννοώ, ο Καραμπέτσος, ας πούμε, έχει μάθει άλλο στυλ παιχνιδιού, άλλες συνθήκες. Σωστό. Έτσι. Ο Αναγνωστόπουλος το ίδιο. Θα πρέπει όλοι αυτοί, παράδειγμα τώρα είναι αυτή, γιατί είναι λίγο 38, γιατί ήταν αρχηγή και οι δύο αυτοί. Ναι. Και είχαν άλλες συνθήκες. Οπότε λίγο θα πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία και να βρουν τα πατήματά τους μεταξύ τους. Αλλά σου λέω για μένα ήταν κλασική Gladiators. Ούτε θα ενθουσιάσουμε, ούτε θα είμαστε πάτος. Θα πάρουμε το αποτέλεσμα όπως πρέπει. Για μένα αυτή.
δεν έχω να πω για κάποια άλλη ομάδα σε αυτόν τον όμιλο. Θεωρώ ότι πραγματικά πέρσι είναι δύο καλύτεροι. Ωραία. Για πες μας εσύ εδώ. Πρέσοφ και Τέμπελγουλς. Πρέσοφ ITT, Τέμπελγουλς με 2-1. Νομίζω η πρώτη θέση του ομίλου την ξέραμε από την αρχή. Είναι προφανές νομίζω. Πρέσοφ είναι φοβερή, δεν είναι καινούργια ομάδα, ξέρουμε πολύ καλά τι κάνει. Και το κάνει και φέτος. Δηλαδή έχει ξεκινήσει στην ίδια ροή που ήταν πέρσι το Summer. Τι πήρε στο Summer, από πέρσι το χειμώνα. Φιναλίστη το χειμώνα, ναι, ναι. Στην Δημοκρατία. Τροπεούχος στο Summer. Και τώρα φυσικά το 3-0 ήταν αναμενόμενο. Πήγαμε να θα κάνω. Οριακά φτάσαμε να κάνουμε αφιέρωμα, γιατί παραλίγο να κερδίσουν Athens Grips του Γιάννη Μπουρούση. Σωστό. Ένα τρίποντο να μπαινε, ένα ναι. Από τα δεκάδες που βάλανε, θα ήταν άλλο το ρου της ιστορίας. Ναι, ναι, σημαντικό. Έτσι, θα γινόταν χαμός. Τους παίξανε στα ίσια, πραγματικά τους παίξανε και συγχαρητήρια. Εγώ δεν περίμενα να δω τέτοιο παιχνίδι. Αλλά η Πρέσοφ συνεχίζει σταθερά και πελεκάει. Ναι. Συμφωνώ μαζί σου για την πρώτη θέση ότι ήταν προφανές το αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο όμιλο. Για μένα δεν ήταν τόσο προφανής η δεύτερη θέση. Πες τα σε γιατί εγώ δεν θα είμαι αντικειμενικός. Όχι. Θα πούνε κάποιοι. Ρε παιδί μου, θεωρώ ναι. Ότι σε σχέση με τους Τέμπελ και τα Γκραν Καμάρια, βάσει ρόστερ και βάσει αυτό που είδα λίγο και εγώ στα φιλικά που κάνανε στα Πέλεχαν στα Καμάρια, δεν πιστεύω ότι θα μένουν εκτός από το κύπελο. Θεωρώ ότι θα παίρνανε ένα εισιτήριο πρόκρισης και ήταν έκπληξη για μένα που είδα τα Καμάρια να μένουν εκτός και οι Τέμπελγουλς να παίρνουν το εισιτήριο. Το εισιτήριο. Τι να σου πω. Κοίτα, οι Τέμπελγουλς, για να τα λέμε όλα, έχασαν από την Μπρέσοφ, αλλά τα δύο ματσάκια που πρέπει να τα πάρουν, εύκολα, δύσκολα τα πήρανε. Υποχθόνια τώρα, τα έχουν κάνει όλα. Πήρανε την νίκη όμως. Τσούκου, 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 τσούκου. Τα τσέπη και τα δύο. Δεν ναι. Απλά σου λέω ρε παιδί μου ότι στο συγκεκριμένο όμιλο με έχει. Σε εισαγωγικά με έχει σοκάρει, εντάξει, και δεν κοιμήθηκα κιόλας. Αλλά θεωρώ ότι από τους δύο τα Καμάρια πριν ξεκινήσουμε είχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες. Και εγώ περίμενα το ίδιο. Παρ' όλα αυτά όμως οι Τέμπεργους μου βουλώσαν το στόμα. Και πολύ καλά μου κάνανε. Και πήραν το εισιτηριάκι. Τώρα, να δούμε αν θα έχουν σταθερότητα και στο πρωτάθλημα την ίδια. Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι και για αυτούς ήταν ψηλό outsider στο κύπελο. Οπότε ίσως τους έχει δώσει μια παραπάνω... ψυχολογία. Ναι, όθηση και στο πρωτάθλημα. Λένε ότι αφού καταφέραμε και κοντράραμε αυτούς που θεωρητικά είναι καλοί, και στο πρωτάθλημα δεν πιστεύω έχουμε πρόβλημα. Εγώ, άποψή μου. Πάμε 23ο. 22ο πάμε. 22ο δεν βλέπω και θα πω. Το ρούφιξα. Πήγα να πω μια βλαγιά και τη ρούφιξα. Λοιπόν, Μότο Ιωαννίδης και Blue Rose περάσανε. Ποσειδονία και η Σαν Αντώνιο Σπέρες μίλανε εκτός. Μότο Ιωαννίδης δεν τους ξέραμε. Τους μάθαμε, δεν τους ξέραμε εμείς στη διοργάνωση. Όχι, όχι. Δεν τους ξέρετε εσείς που είστε πιπινάκια στη διοργάνωση. Ωραία. Εμείς οι υπόλοιποι, έστω και σαν μονάδες. Πες λοιπόν. Τους όλους πολύ, τους ξέρουμε. Πες εσύ λίγο την άποψη σου, γιατί είναι διαφορετικές απόψεις μας εδώ πέρα. Γιατί όντως εσύ δεν τους γνώριζες, γιατί είσαι πιο καινούργιος. Ναι. Δεν τους έχεις προλάβει. Ναι. Κοίτα, ρόστερ με πολλά γνώριμα πρόσωπα γενικά. Έπαιζαν αλλού, πήγαν εδώ, από εδώ, από εκεί και τώρα είναι στη Μότο. Εμένα μ' αρέσει αυτή η πληρότητα που έχουν παντού και ότι μαζεύονται και ότι είναι οργανωμένοι κτλ. Παίζουν και ωραίο μπάσκετ. Οπότε γενικά εγώ νιώθω, έχω ένα προαίσθημα ότι επειδή έχουν και το know-how θα μας απασχολήσουν. Αυτό είναι το ένα. Το Blue Rose από την άλλη είναι σε μια περίεργη φάση, λίγο μεταβατική. Ψάχνονται λίγο, κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι περιμένουν να έρθουν. Αλλά παρόλα αυτά με την εμπειρία του και αυτό παίρνει τα αποτελέσματα που πρέπει. Αλλά κρατάω μικρό καλάθι για αρχή, δεν ξέρω πόσο θα το βρουν στη συνέχεια. Λοιπόν, πες μου. Θα πω και εγώ λίγο. Λοιπόν. Τελείωσε. Μότο Ιωαννίδης με το ρόστερ που έχει και τα άτομα που το απαρτίζουν, δεν περίμενα κάτι λιγότερο από την πρώτη θέση. Αλλά θεωρώ ότι το Blue Rose το έχουν βοηθήσει στις βαθμίες, γιατί θεωρώ
ότι η Ποσειδονία είναι πιο ολοκληρωμένη ομάδα αυτή τη στιγμή με αυτά που είδαμε. Θεωρώ όμως ότι το Blue Rose, πώς το λένε, δεν μου έρχεται η λέξη τώρα, έχω πάθει κακό να ξέρεις. Τον έχουν ευνοήσει, ναι, Χριστό, τον έχουν ευνοήσει ισοβαθμίες. Δηλαδή θεωρώ ότι, δεν λέω ότι κακός βρίσκεται εκεί, λέω ότι και την Ποσειδονία όμως να βλέπα θα ήμουν ok. Οπότε έχει ευνοηθεί από την ισοβαθμία. Το ακούω, και το ακούω. Θεωρώ. 21ος όμιλος. Η Τζιβάνα. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τέτοια Τζιβάνα. Η πιο χρυσή εποχή της. Τι ονόματα είναι αυτά, τι παίκτες είναι αυτοί, πήρε το πρωτάθλημα και δεν είπε θα έρθω στην Evolution για να κερδίσω την παραμονή, θα έρθω στην Evolution για να κάνω θόρυβο. Έχει κάνει σπουδαίες μεταγραφές, πραγματικά σπουδαίες μεταγραφές. Είναι πολύ καλή η Τζιβάνα. Σοβαρή. Έτσι, πάρα πολύ καλή. Η πρώτη θέση στον όμιλο, νομίζω, επίσης είναι σε ισοβαθμίες. Δηλαδή, okay, έχει τρεις ομάδες οι οποίες ήταν πολύ καλές. Αλλά είχε άστρο η Τζιβάνα τώρα εδώ, θεωρώ. Κοίτα, λίγο. Αν με ρωτάς, με βάση δυναμικότητα, η Τζιβάνα θα άξιζε να είναι πρώτη. Ναι, σου λέω ρε παιδί μου. Δηλαδή, ότι παρότι είναι ισοβαθμία. Ήταν όμως ένα όμιλο που είχε τη Space Ελλάς θεωρητικά, η οποία ήταν μεσουρανούσε σε κάποιες άλλες κατηγορίες. Τώρα έκανε κάποιες τροποποιήσεις, βρέθηκε αλλού. Είναι ένα πανίστο στο ποτό που είναι μια σταθερή ομάδα της Master και αυτά. Ενώ η Τζιβάνα, ρε παιδί μου, δεν έχει μάθει το επίπεδο αυτό. Γιατί τόσα χρόνια ήταν στην Development, στην D2. Μπορεί να τους χωρίζει μια-δυο κατηγορίες, αλλά είναι χάσμα. Από ό,τι με αλλαγή. Ναι, ναι, είναι μια αλλαγή το να παίζεις με έμπειρες ομάδες, με καλές ομάδες. Με αυτή την έννοια το λέω. Όχι ότι γιατί βγήκε πρώτη, το λέω ότι πίστευα ότι θα έρθει λίγο πιο μουδιασμένη. Όχι όμως, η Τζιβάνα ήρθε με αέρα. Έτσι. Και μπράβο, μπράβο, πραγματικά συγχαρητήρια από μένα. Το match με το Σοποτό είναι το καλύτερο match κυπέλου που έχω δει εγώ τουλάχιστον στην πρώτη φάση. Okay. Και το Σοποτό είναι εξαιρετικό, είναι και αυτό πολύ ενισχυμένο και έχει και λύσει από παντού. Έχει και κάποιες προσθήκες που δεν έχουν φανεί ακόμα. Αν έρθει ο Καβανόπουλος, ναι, είναι ήδη καλό το σύνολό της. Έχει Χιουτακάκο, έχει τον Γρατζιά, έχει Αγγελογιαννόπουλο. Ναι, ναι ρε παιδί μου, έχει το Σοφιανόπουλο, έχει πολύ κόσμο γενικά. Αν όμως έρθει και ο Καβανόπουλος, ο οποίος κάνει τη διαφορά, θα θέσουν άλλη υποψηφιότητα. Πρώτη τριάδα. Θα μιλάμε για άλλα πράγματα. Θα μιλάμε για άλλα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, δεν εκπλήσουμε που έμεινε κάποιος από τους άλλους δύο έξω. Με αυτά, τέλος πάντων, που είδαμε στο τέλος, μέσα στο παρκέ. Ναι, ναι, ναι. Πρώτη Τζιβάνα, δεύτερο το Σοποτό, πολύ cool. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όχι, όχι, θα είχαμε κατάλληλο. Δεν είχε παίξει στοίχημα. Δεν με ενοχλεί στο μάτι μου, δημοτή, είναι κομπλέ, ναι, μια χαρά. Για πες. Πάλι να μιλήσω εγώ πρώτη. Ναι, εσύ κάνεις τη σενάρξη. Εντάξει ρε παιδί μου, εδώ πάμε λίγο να αλλάξει. Σου δίνω το πάτημα. Μέχρι λίγο να αλλάξει, θα χρειάζεται νερό. Ωραία. Λοιπόν, 20ος όμιλος και Titans, La Bola de Papel. Λοιπόν, πιστεύω ότι ήταν σοφή επιλογή να κρατήσουν τον coach στον πάγκο και φέτος. Έτσι. Για ποιους από τους δύο μιλάς. Για τους Titans. Για τους Titans, τώρα, γιατί τα έχω πάρει με σειρά. Ναι. Σοφία επιλογή να κρατήσουν τον coach, τους έχει βάλει σε, τους έχει οργανώσει βασικά. Υπήρχε το υλικό, αλλά ήθελε κάποιον να βάλει τα κουτάκια στη σωστή σειρά. Αλλάξανε και σήμα οι Titans, εδώ πέρα κοσμογονία. Και πήρανε 3-0. Πολύ καλή οι Titans. Ξεχωρίσανε στον όμιλό τους γενικά από τους άλλους τρεις. Στο πρωτάθλημα θεωρώ ότι θα δούμε κάτι παρόμοιο. Δεν θα δούμε πτώση τον Τέν, θα είναι εκεί. Θα παλεύουν. Ξέρετε γιατί με πείθουν πολύ, γιατί είναι και πολύ πάντα. Δηλαδή δεν θα τους δεις ποτέ λειψούς. Όχι, πάντα, 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 όσα χρόνια πάντα, εγώ θυμάμαι τους Titans. Που τώρα που μου έδωσες πάσα γι' αυτό, ναι, θυμάμαι, έχουμε τσικνοπέμπτη και παίζει και το δεύτερο μάτς, νομίζω, Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι, που είναι στα play-off του conference.
Και ήταν τώρα εκείνη την ημέρα, τώρα ωριακά, ρε παιδί μου, απορούσαμε και αυτοί. Η Titan ήταν 13 άτομα. Εντάξει, ήρθαν 13 άτομα. Δεν το πίστευα αυτό που έβλεπα. Τέλος πάντων. Αυτό. Έτσι. Αυτό, ναι. Σηκώνει τα χέρια ψηλά τώρα, ναι, και αυτό, κάνει έτσι. Δηλαδή, respect, δεν έχω να πω κάτι ναι. άλλο. Λαμπόλα de Papel, επίσης με coach στον πάγκο της, τον Αβούρη. Λίγο πιο έξαλλος βέβαια ο Αβούρης γενικά. Μια χαρά είναι Αντώνης. Έχει μπαλτζοκικές μεθόδους. Τα φιλιά μου στον Αντώνη τον Αβούρη. Μπαλτζοκικές μεθόδους ο coach Αβούρης, σε γενικές γραμμές. Βέβαια, του βγήκε στο κύπελο, ποιο εγώ να κρίνω. Ναι. Για πες. Άλλο σκηνικό τώρα εδώ. Γιατί οι Titans είναι πολλοί και έχουν κρατήσει μια σταθερότητα γενικά. Η Λαμπούλα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή το 50% του ρόστερ είναι αλλαγμένο. Είναι καινούργιοι. Θέλουν πολύ χρόνο. Λόγω του Αβούρη, νομίζω. Λόγω του Αβούρη. Της νοοτροπίας αυτή που θέλει να περάσει. Πήρανε και τα δύο μάτς που έπρεπε και το do or die με τις Bulldozers. Αλλά για μένα, μέχρι να δούμε καλή Λαμπούλα, δηλαδή στα επίπεδα που έχουμε συνηθίσει και τα λοιπά, με την οτροπία της άμυνας, τα rebound και τα λοιπά, θα περάσει λίγος καιρός. Αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι δίκαιη και η δεύτερη θέση. Ναι. Στο συγκεκριμένο όμιλο θεωρώ και εγώ ότι δεν θα μπορούσε κάποιος άλλος να τους πάρει τη θέση. Δικαιότατα και οι δύο στον όμιλο και θα τους δούμε στην πορεία. Επίσης ο 19ος όμιλος είναι ένας όμιλος που είχε δύο ομάδες που ξεχώριζαν. Τις παλιές. Ναι, ρε παιδί μου, οι Μπράζερ Μπίχτερς και οι Λεγάμενοι δεν νομίζω ότι θα είχαν πρόβλημα από τους άλλους δύο. Οι οποίοι, το λέω με ποια είναι, το λέω. Οι άλλοι δύο είναι καινούργοι, και η Σεμπολίτας και η Apes. Jinxed, ναι. Δεν μπορώ να το πω, θα λέω μόνο το Apes, συγχωρέστε με. Jinxed, μωρέ, εύκολο είναι. Έχω και μια ηλικία, πλέον δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτά. Σύμφω. Εδώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω τους Millennium με τους Gen Z, με τους Gen X. Αλλά αυτό δεν εγώ μπορώ να το κάνω. Μας έχετε διαλύσει πια. Λοιπόν. Και είναι και δύο ομάδες οι οποίες είναι καλές. Δηλαδή θα πρέπει να βρουν απέναντί τους για να πούμε ότι θα τους βγάζανε, θα τους πετάγανε από το θρόνο, μια Μότο Ιωαννίδης, μια Ποσειδονία. Παράδειγμα δίνω, ναι. Έτσι, παράδειγμα. Ναι. Τώρα στους συγκεκριμένους δύο δεν θεώρησα ότι θα έχουν πρόβλημα και όντως δεν είχαν πρόβλημα. Δηλαδή λεγάμενοι χάσανε από τους Brother Bichters, δηλαδή στο μεταξύ του αυτό το παιχνίδι, τους άλλους όλους τους... Τους ξεφλουδίσαν σαν αυγά. Έτσι. Ξεκάθαρος όμιλος. Οι Μπράζερ Μπίχτερς μαζεύονται. Αυτό θέλω να πω. Χωρίς να κάνουν πολύ θόρυβο, δείχνουν πολύ καλά δείγματα. Ναι, και έχουν κάνει και δηλώσεις ότι πάμε να το πάρουμε. Ναι. Που αυτή δεν ήταν έτσι. Ήταν λίγο ότι να κατεβαίνουμε, να παίζουμε προσκετάκι, να δημιουργούμε, ρε παιδί μου, τις εντασούλες μας και αυτά. Εννοώ αγωνιστικά πλαίσια ότι θα φτύσουν αίμα για να μας περάσουν. Αλλά τώρα κάνουν δηλώσεις άλλες. Δεν το έχω συνηθίσει εγώ αυτό από Μπίχτερς. Αλλού κάνουν δηλώσεις, βέβαια. Να το πούμε αυτό. Κάνουν εκεί που θέλουν δηλώσεις. Τέλος πάντων. Πάμε. Ναι, οι λεγάμενοι τώρα. Okay, υπάρχει μια σταθερότητα στους λεγάμενους. Δηλαδή, ποτέ δεν είναι. Οι λεγάμενοι, σε όποια κατηγορία και να παίξουν, γιατί έχουν περάσει από όλες τις κατηγορίες οι λεγάμενοι, να ξέρεις. Καλά, τώρα πόσο, 11 χρόνια πάει. Ναι, ρε, είναι από την πρώτη χρονιά. Είναι έτσι. Από τις πρώτες. Αυτό έλειπε. 15 μάθησε όπως ήταν οι λεγάμενοι. Είναι πιο παλιά και από μένα οι λεγάμενοι. Ένα εξάμεινο μου περνάνε. Ένα εξάμεινο. Μου περνάνε ένα ολόκληρο εξάμεινο. Ο Δημήτρης ο Βρετάκος σου κάνει τώρα, σε κοιτάει από πάνω, σου λέει δεν σε βλέπω. Ναι. Χρόνια πολλά και στο Δημήτρη το Βρετάκο. Χρόνια πολλά και στο Δημήτρη το Βρετάκο. Έτσι. Κάνουμε αναφορά σήμερα σε όλους τους Δημήτρηδες. Να τα λέμε. Ναι, αυτό ήθελα να πω ότι πρωταγωνιστούν γενικά οι λεγάμενοι όπου και να βρεθούν. Η δεύτερη θέση νομίζω είναι αυτή που του άξιζε στο συγκεκριμένο όμιλο. Η θέση της, δεν θα πω πρώτη-δεύτερη, η θέση που περνάει στην επόμενη φάση. Ναι, οι υπόλοιποι τώρα θα δούμε τις διαπιστεύσεις σου στο πρωτάθλημα. Για να δούμε. Λοιπόν, 18ος όμιλος και εγώ δεν περίμενα ότι θα δω αυτό στο νούμερο 1. Το λέω πολύ ειλικρινά, δεν ξέρω, να με συγχωρέσει ο Άρης ο Σάββας, αλλά εξεπλάγει. Έτσι. Η Λίκη με τις προσθήκες που έχουν κάνει από τους Gunners είναι πάρα πολύ δυνατή. Λύσανε προβλήματα που τους ταλαιπωρούσαν αρκετό καιρό. Ναι.
Οκ, είχε ισοβαθμίες ο όμιλος, αλλά από όλους θεωρώ ότι ήταν η επίδοση τους λίγο πιο σταθερή, σε γενικές γραμμές, θεωρώ. Πες. Πήρανε τρελή ψυχολογία από τους ODB. Δηλαδή, άμα ήταν αλλιώς το πρώτο αποτέλεσμα, νομίζω δεν θα ήταν η ίδια κατάληξη. Μπορεί να πέναγαν δεύτερη. Αλλά εγώ σου λέω ότι τους νικήσανε με αυτή τη διαφορά και όχι μια τυχαία ομάδα, τους ODB που έχουν κάνει ελάχιστες ήττες πέρσι. Νομίζω ότι τους έβαλε σε ένα mindset ότι OK, είμαστε πολύ καλοί, πάμε να το χτυπήσουμε. Ναι. Μπορεί να έχεις και δίκιο. Θεωρώ όμως ότι και αγωνιστικά. Και μια στραβή, ρε παιδί μου, να γινόταν από το ODB, που επειδή ήμουν στο παιχνίδι δεν υπήρχε κατά αυτό. Δηλαδή τους κατασπάραξαν τους ODB, δεν άφησαν περιθώριο αντίδρασης. Το λέω αλήθεια. Δηλαδή μπήκανε μέσα και υπήρχε μια ομάδα στο παρκέ. Εμένα εκεί με έπεισαν στο πρώτο παιχνίδι και λέω: α, η Λίκη είναι. Σοβαρή. Για καλά πράγματα φέτος. Οκ, okay, δεν πήγε καλά το πρωτάθλημα, η πρωταγωνιστική, αλλά. Οκ. Okay. Δεν πειράζει. Μιλάμε τώρα λίγο συνολικά την εικόνα που μας βγάζουν. Τα Μπαρμπούτια είναι δεύτερα, καινούργια ομάδα στη διοργάνωση. Δεν είχαμε εικόνα. Όχι, δεν είχαμε εικόνα γενικότερα, ούτε μέσα στο παρκέ, ούτε έξω στο παρκέ. Τι πανζουρλισμός είναι αυτός που γίνεται από τους οπαδούς τους. Τύμπανα, συνθήματα, κασόνια μπύρες, ένας πανικός. Μόνο και μόνο από αυτό. Ωραία πράγματα. Δεν θεωρώ ότι μπορούσαν τα Μπαρμπούτια να μείνουν εκτός. Αλλά. Ήταν έκπληξη ότι μείναν εκτός οι Φίξ. Σαν όνομα δηλαδή, και σαν. Δηλαδή θα μπορούσαν να αλλάξουν έναν από τους δύο στην αρχή της σεζόν πριν ξεκινήσουν να παίζουν μεταξύ τους ή τους Λουκ ή τα Μπαρμπούτια με τους Φίξ. Συμφωνώ. Όχι ότι παίζουν καμιά μπασκετάρε Φίξ, το κλασικό αντιμπάσκετ παίζουν. Αλλά ναι, σε σχέση με τους άλλους τρεις. Σε σχέση με τους άλλους τρεις, ναι, ήταν έκπληξη που μείνανε. Αυτό να ξέρετε είναι το λεγόμενο προσβλημέντο. Που λες κάτι καλό για τον άλλο, να τον κράζεις και να σε παράλληλα. Είναι το... Εμείς το λέμε αυτό passive aggressive. Αυτό είναι που κάνει τώρα η γλυκερία. Ναι, μεν αλλά. Καλή, αλλά έτσι και έτσι. πες. Το point, το κατάλαβες, το κατάλαβες. Ναι, ναι. Αυτό η σημασία. Οι Φίξ το καταλάβαν, νομίζω ότι το έχω καταλάβει χρόνια τώρα το point. Λοιπόν, παρόλα αυτά, οι δύο πρώτες θέσεις δεν είναι άδικες, ούτε τους χαρίστηκα. Βάσει αγωνιστικής παρουσίας. Ναι, ναι, βάσει αγωνιστικής παρουσίας, καλώς τις πήρανε. Λοιπόν, στον 17ο όμιλο, θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Πάμε. Θεωρώ ότι εάν οι Κοζαλίδες ήταν λίγο πιο σοβαροί στο κύπελο, και κατεβαίνανε με το Λιοντάριο, θεωρώ ότι θα την παίρνανε την νίκη εκείνη. Οκ. Okay. Και επειδή είδα λίγο και το μάτι με τους Γκρίφινς που τους παίξανε στα ίσια, αν είχαν ένα κίνητρο παραπάνω μετά από εκείνο το μάτς, θεωρώ ότι θα μπορούσαν να θέσουν υποψηφιότητα για μια πρόκριση. Γιατί είναι καλή και μπασκετική. Όντως τέταρτη, έτσι να το πούμε αυτό. Ναι. Παρόλα αυτά. Μικρό το κακό. Εντάξει. Okay. Δεν επέδειξαν τη σοβαρότητα που έπρεπε. Δηλαδή τώρα εντάξει, τέλος πάντων, μην το αναλύσουμε. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι αν υπάρχει μια σταθερότητα σε αυτούς που κατεβαίνουν και βρουν ρυθμό. Στο παρκέ θα απασχολήσουν. Παρόλα αυτά, ήταν έκπληξη ο Βασδέκης για εμένα, το 3-0 που έκανε. Ήταν ξεκάθαρα η πιο δυνατή ομάδα του ομίλου. Θα μπορούσα να τον βάλω τον Βασδέκη στις δύο πρώτες θέσεις, αλλά δεν περίμενα ότι θα βγει αίτητος πρώτος. Εγώ νιώθω, το νιώθουν και ήδη νομίζω, ότι δεν έχουν να παίξει ακόμα το μπάσκετ που μπορούν. Η αλήθεια είναι ότι το λένε μετά τα παιχνίδια που ενώ τα κερδίζουν, δεν ευχαριστούν εγώ, τον εαυτό εγώ το είδα, δηλαδή ήμουν στο μάτς με το Λιοντάριο εγώ και το είδα, δηλαδή το καλό μπάσκετ που παίξανε, δηλαδή με βάση τις δυνατότητες τους, ήταν στο τελευταίο δεκάλεπτο για τύπου 5 λεπτά. Αυτό ήτανε. Αλλά λόγω της ποιότητας που έχουν αρκεί μέχρι στιγμής. Απλά νιώθω ότι
άμα φτάσουν εκεί που μας λένε και αυτοί ότι μπορούν να φτάσουν, μπορούμε να δούμε ακόμα καλύτερα πράγματα. Ναι. Συμφωνώ. Πίστευα ότι θα δώσει την πρώτη θέση στους Griffins. Εννοείται ότι δεν περίμενα σε καμία περίπτωση να τους δω εκτός. Βάσει ονόματος, βάσει ρόστερ, βάσει τα πάντα όλα. Πίστευα όμως ότι θα τους δώσω την πρώτη θέση. Δηλαδή, αν μου έλεγε να παίξουμε ένα στοιχηματάκι στην Όβιμπερ. Ένα δεκαρικάκι. Θα σου έλεγα αυτό. Αλλά θα πήγαινα κουβά κλασικά. Γι' αυτό και δεν παίζω και στοίχημα, έτσι, Βασίλη έτσι. Μου. Γιατί ξέρω τις δυνατότητές μου. Παρ' όλα αυτά, δεν περίμενα εννοείται ότι θα τους δω εκτός. Για το λιοντάριο, οκ, ήταν καλά φιλικά γι' αυτόν. Δεν θεωρώ ότι. Θα πω για το λιοντάριο. Μαζευτείτε, ρε φίλε, μία φορά όλοι. Όχι μία φορά, μία σεζόν. Όλοι, κάθε φορά να είναι εκεί πέρα. Ξέρω ότι είναι δύσκολα τα προγράμματα και πολλές υποχρεώσεις, αλλά θα ήθελα πολύ να δω μία φορά το λιοντάριο να κατεβαίνει και να λέει: θέλω να νικήσω, ρε φίλε. Παράπονο το έχω. Δηλαδή, οκ, αυτό. Και άμα θέλει ο Αργύριος ο Κωνσταντέλης, σας με ακούσει. Στο τέλος της ημέρας πέρασαν δύο καλύτεροι όμως. Στο τέλος της ημέρας. Εν κατακλείδη. Έκανα εγώ το rant μου για το λιοντάριο. Στο τέλος της ημέρας οι καλύτεροι πέρασαν και στον 16ο όμιλο. Η Deportivo και οι Collectors. Η Deportivo Φάληρο, παρόλο που θεωρώ ότι είναι ένα κλικ χειρότερο από πέρσι. Ένα κλικ. Γιατί το λες? Δεν μου έβγαζε αυτή την έγκλη που άλλες χρονιές δηλαδή την έβλεπα και την είχα αφιψηλού. Τώρα λίγο, παρόλο που μου φαίνεται ένα κλικ χειρότερη, η εμπειρία της και όλοι αυτοί οι μπαρουτοκαπνισμένοι που έχει στην ομάδα καταφέρουν και παίρνουν τα αποτελέσματα, είτε έτσι είτε αλλιώς. Πρώτη αίτητη και από κάτω έρχονται οι collectors. Οι collectors με wildcard και στη master. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιο άλλο σενάριο να δούμε κάποιον άλλον δεύτερο. Θα έχει μια απώλεια ο collector από τα αδέρφια, δεν θα κατεβαίνει, σταμάτησε κρέμας παπούτσια, από ό,τι έμαθα. Α, ναι. Ναι. Παρόλα αυτά είναι νομίζω μεγάλη πρόκληση τώρα που βρίσκονται στη Master. Οκ, η πρόκληση στο κύπελο τους έχει δώσει μια όθηση. Δηλαδή βλέπουν ότι μπορούμε να το εξέλθουμε, αλλά θεωρώ ότι ήταν σχετικά εύκολος ο όμιλος που ήταν στο κύπελο. Δηλαδή μόνο την Deportivo είχαν σαν βασικό αντίπαλο, οι άλλοι δεν θεωρώ ότι μπαίνανε στην εξίσωση από την αρχή. Σημαντικότατη η προσθήκη του coach. Ναι. Το κοροϊδεύουμε γενικά ότι και καλά γιατί είναι ανεξάρτητο, γιατί μετράει είναι πάρα πολύ τέτοιο. Παιδιά, ένας coach βοηθάει και ανεβάζει το επίπεδο όπου και να παίζουμε. Και σε μια, και σαν ανοιχτό να πάμε, αν είναι ένας χριστιανός στον πάγκο και μας λέει 10 μην πω, ναι. Θα παίξουμε καλύτερα τον αντίπαλό μας. Και αυτός είναι coach, δεν είναι ότι απλά κάνει τις αλλαγές. Ναι. Έχουν ρίξει λεφτά οι collectors. Έχει βάλει το χέρι στην τσέπη, έχει μπει βαθιά. Ο Μάνος ο Αγγελωματής. Έχει μπει βαθιά. 15ος όμιλος και το μεγάλο σοκ του 0-3 της Thunder, που όχι μόνο δεν μπήκε στην μαγική διάδα, βγήκε και τέταρτη. Η φυγή του Κλήμου τους έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα καλύψουν το κενό, αλλά εγώ δεν το πίστευα. Σαν αυτό όνομα και έλεγα. Μόνο σου κάνει πολύ μαστεράτη ομάδα, πώς να σου πω. Ναι. Δηλαδή είναι, όταν σου λέει σκέψη που κάποιες ομάδες της Master, όλοι θεωρώ ότι η Thunder είναι μία από αυτές που λέμε. Είναι πολύ μας κλασικό όνομα, ρε παιδάκι μου. Μας έρχεται πρώτο στο μυαλό, σωστό. Πάμε όμως αυτούς που περάσανε, μην αναλωθούμε. Οι Golden Boys κάθε χρονιά γίνονται και καλύτεροι. Κάθε χρονιά. Ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η κατηγορία τους, εμφανίζονται ανανεωμένοι και πάντα είναι από τους δυνατούς. Δείχνουν σταθερά, δηλαδή από την ώρα που έχουν μπει στη διοργάνωση και μετά δεν έχουν σταματήσει ποτέ να γίνονται καλύτεροι. Ποτέ. Ναι. Από κάτω, από τη 2 μέχρι τη 1 μέχρι τώρα
είναι σε ένα level, όχι απλά ότι στέκεσαι, ότι πας να πρωταγωνιστήσεις κάθε χρονιά, που είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Ισχύει. Αυτό ερμηνεύεται και στο 3-0. Τους ακολούθησαν οι Athens Pistols. Με βάση αυτά που είδαμε στο παρκέ από τις υπόλοιπους τρεις, ναι, δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε οι Athens Pistols να μείνουν εκτός. Οι οποίοι έχουν κάνει αναπροσαρμογές. Δηλαδή, από εκεί που είχαν ένα ρόστερ 20 ατόμων, έχουν κάνει καθάριση, έχουν πάρει σκούπα, φαράσει, δεν ξέρω εγώ τι, και έχουν μείνει σταθερά συγκεκριμένα άτομα ότι ό,τι κάνουν θα το κάνουμε με αυτούς που τους νοιάζει, που είναι η ομάδα, που θέλουν να κάνουμε κάτι καλό. Και εγώ θεωρώ ότι ήταν κίνηση μάτα αυτή για τις Athens Pistols και θα τους βοηθήσει πάρα πολύ. Νιώθω ότι είναι λίγο ανανεωμένοι. Θεωρώ αυτό. 14ος όμιλος. Εσύ πίστευες ότι θα μπορούσαν να μπουν οι Προμποράπτορς? Καταρχάς να πούμε ότι, notable mention, ο όμιλος των πρωταθλητών. Ναι. Όλες οι ομάδες έχουν μίνιμουμ ένα αστεράκι στην εμφάνιση. Ναι, ναι, ισχύει. Μπράβο, Βασίλη Κουναρίδη, είσαι διαβασμένος. Ευχαριστούμε που μας έδωσες. Χειροκροτάει το κοινό από κάτω. Το γεγονός. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θεωρώ ότι υπήρχε κάποιο άλλο περιθώριο να μπει κάποιος από τους άλλους δύο. Δηλαδή, την προπαράδοση ήταν ανώνυμος, δεν θεωρώ ότι θα παίρναν τη θέση από τα μανάρια, έτσι run and gun. Υπήρξε μια πολύ σημαντική απώλεια για τους run and gun στο κύπελο. Η πιο σημαντική που θα μπορούσε να υπάρξει. Ναι, 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 δηλαδή, τι λέμε τώρα. σημαντικότατη. Παρ' όλα αυτά, αν δεν διατηρούμε την ψυχραιμία μας, όποιος παίκτης και να είναι αυτός, θα δει την πόρτα της εξόδου. Σκληρή. Είτε δεν έχει ξαναδώσει δικαίωμα ποτέ, γιατί ο συγκεκριμένος δεν έχει δώσει ξανά δικαίωμα. Ήταν τύπος και υπονομός. Δεν έχει καμία σημασία, δεν κάνουμε εδώ πρώτο βίο. Ναι. Δεν είμαστε από δικαστήριο. Ναι. Οπότε, προσέξτε λίγο τα νεύρα σας. Γιατί αυτό θα στοιχήσει και σε εσάς και στις ομάδες σας. Και στα πάντα όλα. Μια μικρή παρένθεση. Παρόλα αυτά, οι δύο πρώτες θέσεις θεωρώ ότι είναι δίκαια δοσμένες και στους δύο. Τα μανάρια με αυτή την άμυνα που παίζουν, με αυτό το μπάσκετ που και αυτοί δεν κάνουν αλλαγές. Αυτοί είμαστε, αυτοί πορευόμαστε, ναι, ναι, αυτοί ναι. Κάνουμε τις νέες που κάνουμε. Βγήκανε πρώτα. Νομίζω πλέον έχουμε αρχίσει και τα εκτιμάμε περισσότερα τα μανάρια από ότι πιο παλιά. Κοίτα, ναι, διαχειριστήκανε, αυτό λέγαμε και το καλοκαίρι, και μία θέση που τους βάζει σε ρόλο φαβορί, ναι. Που μετράει και αυτό, mm-hmm. Δηλαδή σαν βάρος φανέλας και σαν όνομα νομίζω ότι είναι κάτι. Τώρα, έναν γκάν θεωρώ θα τη βρουν την άκρη τους, δηλαδή η μεταγραφική περίοδος, οι προσθήκες βασικά που έρχονται, στην Black Friday που είναι σε λιγότερο από μήνα, θεωρώ θα τις εκμεταλλευτούνε. Θεωρώ ότι θα αναγεννηθούν από τις τάχτες τους. Δεν θεωρώ ότι εγώ, όπως τους βλέπω που έχουν, ρε παιδί μου, έχουν ένα τσαγανό, έχουν μια αυτοπεποίθηση, ζούνε γύρω από την ομάδα τους. Θεωρώ ότι θα τη βοηθήσουν να παραμείνει σε ένα επίπεδο να πρωταγωνιστεί και δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν την απώλεια, γιατί είναι πολύ μεγάλη απώλεια. Πιστεύω όμως ότι θα βρουν λύση. Το ακούω. Καλά, γενικά έχουν καλό ρόστερ φέτος. Δηλαδή, μιλάμε μόνο γι' αυτό, αλλά είναι τόσο προσιμητή. Ναι, έχουν αλλά κόσμο. Αυτή τη στιγμή είναι έχουν χάσει το Βεζέγκοφ. Δεν ξέρω τι να σου πω διαφορετικό. Το Βεζέγκοφ. Μια και είπες για Ολυμπιακό, υπάρχει και η Νότιχαμ Φόρεστ από κάτω. Οπότε μπορεί να παίχτηκα κανένα. Ποια είναι αυτή. Ψάξτε, αν πατήσετε στο σερτ στο μπασκετάκι Run and Gun, θα σα βγάλει Run and Gun BC και Run and Gun 2 BC. Λέω εγώ τώρα. Άρα πιστεύεις ότι θα αρπάξουν με το χέρι από εκεί? Αυτό δεν πες εσύ. Εγώ είπα αυτό που ήθελα να πω. Οκ. Το ακούω. Λοιπόν, 13ος όμιλος. Εντάξει. Αυτό έλειπε. Ναι, οκ. Δεν θα ασχοληθώ καν με την πρώτη θέση. Με το Γιάννη Ντουμπουρού στο ρόστερ σου, τι λιγότερο δηλαδή μπορείς να πετύχεις. Με τον οποίο να κατεβαίνει κιόλας, όχι να είναι απλά στο ρόστερ σου. Δεν έχει χάσει μάτς. Νομίζω όχι. Έρχεται κανονικά και παίζει. Μπράβο, χαρά στο κουράγιο του. Η Κρύψη πρώτη, ναι, το περιμέναμε. Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Το ξεχνάμε, ναι. Από κάτω όμως, η Σομαλή και οι Ρέπτορς. Ήτανε τσίμα-τσίμα. Ναι. Θα μπορούσανε.
να γίνει. Δηλαδή, στο μεταξύ τους κρίθηκε. Mm. Εκεί ήρθε η πρόκριση. Τώρα, η Σομαλή είναι μια ομάδα η οποία έπεσε από τη Master και βρέθηκε τώρα στην Evolution. Απ' την άλλη, όμως, οι Raptors τη γνωρίζουν την κατηγορία της Evolution. Έχουν την εμπειρία. Ανάμεσα στους δύο τώρα, πέρασε όποιος συγκεντρωμένος, ο λίγο καλύτερος στο μάτς μεταξύ τους. Δηλαδή, δύο πρώτες θέσεις, καλώς και ήρθανε. Συμφωνώ. Μπαμπαμ το 13ο όμορφο, τώρα θα κρύψω εγώ, εντάξει. Τι να σχολιάσουμε τώρα με το Γιάννη Αντετοκούνμπο. Να απολογήσουμε τα γένια, εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, 12ος όμιλος. Για πες. Οι Phoenix Bums πίστευα ότι θα βγουν δεύτεροι. Δεύτεροι, ε. Ναι. Οι Phoenix Bums όμως βγήκανε τέταρτοι. Χωρίς νίκη κιόλας. Όχι απλά βγήκαν τέταρτη, τίποτα. Ρε, ήταν τα σακιά του ομίλου. Περίεργο. Σαν θέμα. Πάρα πολύ περίεργο. Εντάξει, μπορεί να είχαν αποσύσει, δεν ξέρω τι τους έφταξε. Νομίζω ότι είναι οι πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Πολλές προσθήκες καινούργιες, κάποιες απουσίες από τους παλιούς. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα να βλέπεις τους μπαζερίδες να έχουν μια νίκη και οι Phoenix Suns καμία. Δεν ξέρω, μένω αυτό το στομάτι τώρα με έχει ταράξει. Κάθεται κάπως. Μου έχει βγάλει τον αμφιβληστροειδή απέναντι. Μάλιστα, το ακούσαμε και αυτό. Να πούμε στον Παναγιώτη τον Κομπάτσο να ζήσει, γιατί παντρεύεται αυτό έτσι, το Σαββατοκύριακο. Να ζήσει ο αρχηγός. Να ευτυχήσει όλα τα καλά και τα σχετικά. Τώρα, η Ρίτα Ιρίς θα βγαίνανε πρώτη, θεωρώ εγώ. Είναι μια ομάδα η οποία έπαιζε στην Elite μέχρι πέρσι. Πρώτη νόσο. Τώρα βρέθηκε στη Master γιατί. Δεν άντεχε άλλο να παίζει στη μεγάλη κατηγορία, δεν μπορούσε να την ακολουθήσει, δεν ξέρω τι. Ήθελε να έρχεται να ευχαριστιέται το μπάσκετ και, το βγάζει αυτό και στο παρκέ. Έρχεται με μια άλλη άβρα. Φαίνεται δηλαδή. Πριν Τζλόβεν ήταν λίγο. Με βαριά πόδια, ρε παιδί μου. Ναι. Τώρα είναι, έχω να βγάλει λίγο φτερά. Φαίνεται αυτό και στο 3-0. Και μαζεύονται. Ναι. Που πέρσι ήταν ένα από τα πολύ βασικά θέματα που είχαμε. Ναι, ισχύει. Δηλαδή θυμάμαι συνεντεύξεις με τον Νικόλα τον Κουσούλη πέρσι που όλα λέγανε έχουμε απουσίες. Ναι, face palm ο Νικόλας ο Κουσούλης σε όλες τις συνεντεύξεις. Που είμαστε έξι και να δούμε. Τι κακό μας έχει βρει. Και φέτος το λέει και ο ίδιος, δηλαδή ότι έχουν ανανεωθεί πολύ. Ισχύει. Και χαίρομαι. Ισχύει. Άλλη μια έκπληξη, η Valhalla Phantoms. Πολύ έκπληξη. Καλή. Πολύ. Όχι. Ενώ στο συγκεκριμένο όμιλο, δεν περίμενε ότι θα πάρει κάποιο εισιτήριο. Παρόλα αυτά, η Βαλχάλα συνεχίζει το βιολάκι της. Έχει κάτι πτάμενους, κάτι τόνα, κάτι τάλο, κάτι αυτούς τους εισαγόμενους που έχει τις παχταράδες. Και τη βοηθάει και παίρνει αποτελέσματα που θέλει. Πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης. Θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντική η μέρα αυτή για τη Βαλχάλα. Να δει την ομάδα της να βρίσκεται σε μια φάση νοκάου. Ήταν επόμενο, νιώθω. Γιατί άμα τα δεις συνολικά, δηλαδή από πέρσι, στο Σάμερ, στο Πέλεχαν, τώρα, έπρεπε να έρθει και αυτό νομίζω. Γιατί συνολικά είναι πολύ βελτιωμένη. Ναι, θεωρώ ότι από τότε όταν άλλαξε το αφημί η Βαλχάλα. Άλλαξε το αφημί η Βαλχάλα. Και έγινε Βαλχάλα. Ναι, έχουν αλλάξει 2-3 αφημί. Δεν έχω προλάβει αυτά. Το αφημί της Βαλχάλα θεωρώ ότι θα μείνει. Ναι. Θεωρώ ότι έχει μπει σφραγίδα και δεν θα αλλάξει. Έτσι. Λοιπόν, στον ενδέκατο όμιλο ήταν τρεις ομάδες. Πρώτον και βασικών. Έτσι, οπότε ήταν ένας όμιλος με ρεπό. Ωραία. Η πρώτη θέση ήταν στους γκουρούδες. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια συζήτηση γύρω από αυτό. Καμία. Πήραν και τον κλίμο τώρα οι γκουρούδες. Και τον Κοστελέτο. Έτσι, και τον Κοστελέτο. Και είπανε Σεπτέμβρη μήνα, Οκτώβρη, τι ήταν, αρχές Οκτώβρη, δεν θυμάμαι. Πάμε να παίξουμε στην Elite. Πρώτη φορά το ξανακούω. Στα χρονικά, όχι, δεν το λέγανε ποτέ. Βγήκανε τώρα σε δηλώσεις ο Κωνσταντίνος ο Μελάγιας. Είπε τώρα θα πάρουμε την άνοδο, θα πάμε να παίξουμε. Και πέρσι το είχαν πει, εγώ δεν θυμάμαι πέρσι. Κοντή μνήμη μου. Okay. Δεν το θυμάμαι. Εγώ να πω ότι από όλες τις ομάδες της διοργάνωσης, μάλλον να το πω, όχι, από όλες τις ομάδες της Master, γιατί είναι και χούτ στην Elite. Οι γκουρούδες είναι η αγαπημένη μου ομάδα να βλέπω σε όλα τα μάτς. Γιατί δεν παίρνουν time out. Αυτό λένε οι κακές γλώσσες. Εγώ που είμαι φίλαθλος του καλού μπάσκετ, χαίρεσαι να τους βλέπεις. Ωραία. Λοιπόν, από κάτω πήγανε μαζί τους οι Άγγλοι. Γιατί γελάς. Δεν ξέρω τι έκανε. Λοιπόν, θα μιλήσω σοβαρά. Άκουσα. Έσου, πες. Ανάμεσα στους Άγγλοι
και τους Χαβαλέκες, γιατί έχω βγάλει τους Γκούρδες, όπως είπα, γιατί είναι ένα άλλο target group. Θεωρώ ότι ο Άγγλιντρου θα βγαίνει δεύτερος, ό,τι και να γινόταν. Δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να μείνει εκτός στο συγκεκριμένο όμιλο, παρόλο που ένας θα έμενε έξω. Μπορεί η Άγγλιντρου να μην είναι η Άγγλιντρου που γνωρίσαμε τις πρώτες χρονιές, μπορεί να έχουν πάρει κάποια κιλά όλοι, μπορεί να έχουν γίνει όλα αυτά, αλλά ο Άγγλιντρου μπορεί να παίξει και να πάρει τα αποτελέσματα που χρειάζεται για να φτάσει εκεί που θέλει. Δεν θεωρώ ότι θα είχαν πρόβλημα με τους Χαβαλέκες. Φάνηκε κιόλας. Δηλαδή ο Γιάννης ο Κάρμας έκανε high score. με τους Χαβαλέκες. High score. Δηλαδή δεν πήγαινε άλλο. Έβαλε πόσο έβαλε. 40, 50, 40, 70. Ναι. Δεν ξέρω κι εγώ πόσους. Οπότε δεν υπήρξε έκπληξη στον όμιλο. Θεωρώ. Ναι, φυσικά είπαμε ότι ο Ντρου θα έχανε από τους Γκουρούδες. Γιατί είναι πιο αθλητικοί οι Γκουρούδες. Και έχουν και καλύτερο ρόστερ. Καλός ή κακός, αλλά δεν θα χάνανε τη δεύτερη θέση. Δηλαδή, άμα τη χάνανε στις τρεις ομάδες, εντάξει. Το κλείσουμε το σπίτι. Ναι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η Χαβαλέκερς είναι μια πολύ καλή ομάδα, πολύ σκληρή ομάδα και θα τη δούμε στην πορεία. Να πούμε ότι, όντας, με βάση τα αποτελέσματα που έγιναν και τα λοιπά, ο Uncle Drew, σαν δεύτερος, παίζει πρώτα με Deportivo και η ακριβώς επόμενη διασταύρωση είναι με τους Suns της Πέρσης. Λέω εγώ τώρα, απλά να υπάρξει ένα τυράκι, ότι στους Suns της Πέρσης είναι πλέον ο Γιάννης ο Ροζής. Άρα, περίμενε λίγο, για να καταλάβουν τι λες. Άρα μας λες... Όπως έγιναν τα πράγματα. Μισό. Άρα μας λες ότι μπορεί και να έχασαν επίτηδες από τους Γκουρούδες. Σου είπα ακριβώς, ξέρω ακριβώς τι είπα και σου είπα ότι έτσι όπως πήγε το πράγμα. Θεωρείς εσύ ότι μπορούσαν να χτυπήσουν τους Γκουρούδες και δεν το κάνανε? Όχι. Για να πέσουν μέσα για να το απλά σου λέω ότι έτσι όπως έγινε το πράγμα, τώρα περιμένουν πώς και πώς νομίζω δύο αγωνιστικές μετά στο κύπελλο να δουν το φίλο του στο Γιάννη. Καλά. Ας περάσουμε πρώτα την Deportivo και μετά τις θεωρίες συνωμοσίες τις βάζουμε στο πλάνο. Τους τις φέρνουμε, εντάξει. Λοιπόν, δέκατος όμιλος. Λοιπόν, εγώ θεωρούσα ότι θα βγουν πρώτοι Μερακλείδες. Δεν είχαμε δει τους Reject όμως. Μπράβο. Δεν είχα δει τους Reject. Αν θα έλεγα πριν ξεκινήσει καινούργια ομάδα, OK, μπορώ να βλέπω Μερακλείδες Optimus. Μόλις είδα τους Reject, δεν είχα καμία αμφιβολία ότι οι δύο πρώτες θέσεις θα μοιραστούν στους Reject και τους Μερακλείδες. Σε αντίθεση με σένα, όπου. Έδωσα ψήφο εμπιστοσύνη στο Βαγγέλη του Ναδονουσάκη. Το λέω. Ωραία. Πάμε. Πέρα για τους Reject. Λοιπόν, οι Rejects είναι πάρα πολύ αθλητικοί, είναι νεανική ομάδα, έχουν το στοιχείο αυτή της έκρηξης, είναι πολύ καλοί. Τους άξιζαν να πάρουν μια από τις δύο θέσεις που οδηγούν στους 64 του κυπέλου. Από την άλλη, δεν περίμενα ότι θα βγουν πρώτοι, θα περίμενα να βγουν δεύτεροι. Από την άλλη όμως, η Μέρακλες, επειδή τους τύχησαν κάποιες απουσίες με τους Optimus, με τον Ατάλο, χάσανε ένα παιχνίδι και γι' αυτό βρέθηκαν στη δεύτερη θέση. Ενώ με ισοβαθμίες και τα σχετικά. Θα μπορούσαν δηλαδή, αν ήταν το ρόστερ που είναι τον Μέρακλ, να βγουν πρώτοι. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι κομπλέ με τις δύο πρώτες θέσεις. Είναι δύο πολύ καλές ομάδες με διαφορετική προσέγγιση μία από την άλλη. Ναι. Μία έχει φοβερή εμπειρία κτλ. Και η άλλη είναι πολύ νεανική, γρήγορη, αθλητική. Ναι. Τώρα για τον Optimus θα συμφωνήσω ότι θα κάνει ένα καλό πρωτάθλημα. Αλλά όσο εκεί. Δεν θεωρώ ότι με τους άλλους δύο που όπως τους είδαμε θα μπορούσαν να διεκδικήσουν. Εγώ περιμένω πολλά από τον Optimus και φέτος. Αυτό θέλω να πω. Ένατος όμιλος, επίσης ένας ξεκάθαρος όμιλος για μένα. Εσύ τα έκανες εδώ πέρα, μην πω. τα βελούδινα σφυριά. Φάνηκαν από το Summer ότι έχουν ένα μοτίβο, ότι έχουν παίξει μεταξύ τους, ότι γνωρίζονται, ότι είναι μια ομάδα η οποία της αξίζει που βρίσκεται στη Master. Θα κοντραριζόταν με τους Harlem για πρώτη δεύτερη θέση. Στο μεταξύ τους κρίθηκε, όπως είδαμε. Συμφωνώ. Γιατί οι Harlem χάσανε μόνο από τα βελούδινα σφυριά, οπότε ή το ένα ή το άλλο, OK, προχωράμε για μένα. Οι Harlems βρίσκονται σε πολύ καλή σεζόν. Έχει κόσμο. Προσθήκες πολλές. Έχει ένα playmaker βγαλμένο από τα πιο τρελά όνειρα του Προέδρου, ο οποίος δεν βρήκε ομάδα και θα τον ακολουθήσει στη σεζόν που είμαστε τώρα.
Οπότε θα δούμε, πιστεύω, Χάρλεμ στα παλιά, γιατί οι Χάρλεμ έχουν γράψει και αστέρια, έτσι. Ναι, δύο αστεράκια, δεν είναι τώρα ό,τι να είναι. Απλά τώρα έλυσε το πρόβλημα των απουσιών που είχε και βρήκε και ένα playmaker, γιατί ο καημός ήταν κάποια στιγμή να αντικαταστήσει τον Καρά που τον άφησε στα κρύα του λιτρού και επιτέλους είναι ευτυχισμένος ο Νίκος Ρουσιώτης. Ορθές οι προκρίσεις. Πες μας λίγο εσύ για τα άλλα δύο. Εγώ θα σου πω για τους δύο τελευταίους, τους καταντρεγμένους που μόνο εγώ τους αγαπάω, γλυκή δεν τους αγαπάει. Τους Bonobo και τους 99ers. Η Bonobo είναι πολύ ενισχυμένη ομάδα. Εγώ αυτό που είδα στη Ζωφριά με τους 99ers έτριβε ωριακά τα μάτια μου. Λέω πώς γίνεται, δηλαδή πώς δεν τους είχαμε πετύχει. Δεν ξέρω αν είναι καινούργιες οι προσθήκες. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ σαν ομάδα. Οι 99ers για μένα άξιζαν πολύ καιρό να είναι στην Evolution. Δηλαδή ότι ήταν τόσα χρόνια πιο χαμηλά για μένα ήταν απλά συγκυριακό. Δεν ήταν ότι άξιζαν να είναι εκεί. Δεν είναι πλήρης. Πρέπει να έρθει πολλοί κόσμος ακόμα για να τους δούμε καλά. Μου είχε πει και ο Δημήτρης ο Δημάδης ότι από Νοέμβριο θα δούμε τους καλούς 99ers. Ναι, γιατί και ο Κοκκίνης νομίζω δεν έχει εμφανιστεί. Ένας από αυτούς, ναι. Αλλά γενικά μου αρέσει πολύ το μπάσκετ που παίζουν και νιώθω ότι η Evolution είναι η κατηγορία τους. Για μένα εκεί πρέπει να εδραιωθούν. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα πέσουν, δεν ξέρω αν θα ανέβουν, αλλά μου κολλάει πολύ κατηγορία με την ομάδα αυτή. Αυτό. Ωραία. Ευχαριστούμε, Βασίλη Γουναρίδη. Δεν είναι ενθουσιαστική η κυρία. Με κοίταγε λίγο. Δέχομαι την άποψή σου όμως. Ναι, την ναι. Ακούω. Σε παρακολουθεί. Ισχύει. Ναι, παρακολουθεί. Τα λέμε όλα. Δεν έχω κοιτάξει το κινητό μου, δεν ξέρω τι και σε αφήνω να τα λες. Ναι, την ακούω, τη σέβομαι. Δεν την ενστερνίζομαι, αλλά προχωράμε. Λοιπόν, 8ος όμιλος. Πάλι θα ξεκινήσω ανάποδα. Πες. Μετά το buzzer beater που έχει φάει ο Αριστέος από τα 10-11 μέτρα, δεν ξέρω πού είναι, 12-13. Από το κέντρο λοιπόν. Που τον άφησε εκτός κυπέλου, γιατί αυτό το buzzer beater τον έχει αφήσει εκτός κυπέλου. Συμφωνώ. Είπε, παιδιά, εγώ δεν θα παίξω πια μαζί σας και έρχεται και κρακρακρακρα τους φυροκοπάει όλους. Ήταν μια έκπληξη αυτή για μένα που έμεινε εκτός ο Αριστέος από το κύπελο. Παρόλα αυτά, με την τριμποντάρα που είδαμε, που έχει γίνει και viral του Φλαμπούρη, δεν έπρεπε να μείνει εκτός ο Δαλάη Κλάμα. Μάλλον και εγώ λάθος τον είπα πάλι, τον έχουμε... Ο Φλαμπούρης. Ο Φλαμπούρης, ναι. Τα Φλαμπούρια είναι άλλα. Τον έχουμε κάνει τον άνθρωπο αυτό, να, συγγνώμη, είναι λίγο δύσκολο. Δεν έπρεπε να μείνει εκτός. Απ' την άλλη τώρα οι Gangsters, ναι, θα βγαίνανε πρώτοι στο συγκεκριμένο όμιλο. Δεν είναι καλά ακόμα. Δεν είναι καλά, ρε φίλε, αλλά οι Gangsters έχουν εμπειρία, μπορούν να τα πάρουν αυτά τα παιχνίδια, μπορούν να παίξουν και μπασκετικό ξύλο, δηλαδή μπορούν να αντέξουν και τον Αριστείο, μπορούν να αντέξουν στο θέμα της δύναμης, μπορούν να αντέξουν και τους Dalai Lama στο θέμα της φυσικής κατάστασης που έχει πιο νέους. Και δεν θεωρώ ότι θα είχαν πρόβλημα να πάνε τους Sacramento Drinks, οι οποίοι είναι καινούργια ομάδα, θα έχουν δύσκολο χειμώνα στην Evolution. Στόχος είναι να παραμείνουν, οπότε. Στο συγκεκριμένο όμιλο, όσο κακά και να είναι Gangsters, δεν θα είχαν πρόβλημα. Το λέω δεν είναι καλά, ενώ περιμένουν να γυρίσει κόσμος και τραυματίες ναι, και σεζονίστες. Κατάλαβα πώς το εννοείς, απλά σου λέω ότι τη δουλειά εδώ που έπρεπε να την κάνουν, την κάνανε. Ναι, εγώ να πω για τον Αριστείο τελευταίο σχόλιο, ότι σε δεύτερη ανάγνωση, όταν είδα τι έγινε, πίστεψα ότι αυτό θα είναι φοβερό κίνητρο. Και χωρίς να πει λέξη ο Κώστας ο Δεμέναγας για τους παίχτες. Δέχτηκε την ήττα, δέχτηκε την κατραμπακιά που έφαγε. Αμίλητος πήγε, κανονικά χαιρέτησε, δεν είπε κουβέντα. Αλλά κίνητρο σοβαρό. Δηλαδή μπαίνουν τώρα με το μαχαίρι στα δόντια με ένα κλικ παραπάνω χωρίς καν να μιλήσει ο coach. Καν. Δεν λέει τίποτα. Μπαίνουν μέσα και είναι μπριζωμένοι ήδη. Μπαίνει ο coach, τους μπριζώνει πιο πολύ και μπαίνουν τσίτα στο παιχνίδι. Ναι. Οπότε αυτό. Δηλαδή εκεί στη δεύτερη θέση και τον Αριστεία να έβλεπα. Ένα σουτ δρόμος. Ναι. Λοιπόν, 7ος όμιλος. Εντάξει, θέλω να κάνω ένα σχόλιο ότι ήταν σαν το Black Mamba έπαιζαν άντρες με παιδιά. Στο συγκεκριμένο όμιλο. Σκληρό. Δεν το λέω κάπως, το λέω το Black Mamba είναι υπερομάδα. Ναι. Δεν μπορώ να το θέσω διαφορετικά. Και απέναντι θεωρώ σε αλπινιστές. Γελάω. Γελάω. Αλπινιστές γελάω, ναι. Τι να κάνω για τους αλπινιστές. Στα Σεπόλια Σάρξ που τα Σεπόλια Σάρξ, παιδί μου, είναι λίγο πιο στο παιχνίδι επαφής. Δεν μπορούν.
να πιάσουν τον Black Mamba, γιατί έχουν κορμιά, έχουν παίκτες που μπορούν να παίξουν, δεν μπορούν να τους ακολουθήσουν. Και η Οκλαλιώμα είναι μια ομάδα που είναι θεωρητικά καινούρια. Καλή και Οκλαλιώμα. Με αυτή την έννοια όμως το λέω, παιδί μου, ότι τον Black Mamba στο συγκεκριμένο όμιλο δεν νομίζω ότι... Ξέραμε, θα ρίχνει 25 και 30 και δεν ξέρω τι. Ναι, συμφωνώ. Με αυτή την είναι το λέω, ότι βγαίνει από το πλάνο αυτή τη στιγμή το Black Mamba. Η πρώτη θέση είχε καπαρωθεί από την ώρα που έχουν αναρτηθεί όμοι. Ψάχναμε το δεύτερο, ναι, που λέγεται κάποιος. Στη δεύτερη θέση όμως, εγώ πίστευα θα δω τη Σεπόλια Sharks. Το ακούω. Κοίτα, τα Σεπόλια από πέρσι έχουν ένα πολύ καλό κορμό. Νομίζω ότι από τη στιγμή τώρα που φάγανε και κάποια χαστούκια, δεν εκπληρώσαν το στόχο που είχαν θέσει ήδη για τον εαυτό τους. Αυτό τους έκανε πιο δυνατούς και φέτος θα δούμε καλύτερα πράγματα. Δεν τον εκπληρώσανε γιατί πριν μπει ο Οκτώβρης είχαν από κάποιες απώλειες, έτσι. Ας μην τα σχολιάσουμε αυτά. Αν έχουν βάλει στο μυαλό τους ότι πρέπει να μείνουν οι ίδιοι μέχρι το τέλος και να μην κάνουν τα ίδια σφάλματα, τρελάθηκε η μπορεί και να γίνει, να εκπληρωθούν οι στόχοι τους, να εκπληρωθούν. Παρόλα αυτά, εγώ τους έφαγαν και αυτούς ισοβαθμίες επίσης. Ναι. Δηλαδή, επειδή ήταν ένας από το δεύτερο μέχρι τον τέταρτο, είχαμε το 1-2, τα Σεπόλια τους έφαγαν ισοβαθμίες. Αγωνιστικά όμως, εγώ θεωρούσα ότι θα βλέπα τα Σεπόλια και όχι την Οκλαλιώμα στη δεύτερη θέση. Δηλαδή ήταν έκπληξη για μένα. Περαστικά στον Φωκίο να τον κίκα από την Οκλαλιώμα, που τραυματίστηκε σοβαρά. Τι έπαθε? Έχει ένα τραυματισμό στην τελευταία φάση του πρώτου μάτς της Evolution. Ναι, το ξέρω ότι ήταν εκεί, ήμουνα. Τι έπαθε τελικά? Γόνατο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ξέρουμε, έχουμε κάποιο όμως πόρισμα ιατρικό. Ή τον λες μόνος γιατί τον είδες εκεί? Όχι, μου είπε, μίλησα χθες με τον πρόεδρο, μου είπε. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι έχει πάθει. Μου ξέρω όμως ότι θα λείψει καιρό και τους έχει πληγώσει λίγο αυτό. Ναι. Οπότε από όλους μας περαστικά. Περαστικά, σιδερένιος και γρήγορα κοντά μας. Λοιπόν, πλέον έχει γίνει θεσμός οι παραλίες να μην κατεβαίνουν σε ένα μάτς κυπέλλου, να πάρουν ένα μηδενισμό. Νόμιζα αυτό, ναι. Μπράβο. Οπότε, όταν κάποια στιγμή οι παραλίες αποφασίσουν να κατέβουν σε όλα τα παιχνίδια, ίσως καταφέρουν να διεκδικήσουν και μία από τις δύο θέσεις που θα τους άξιζε να πάρουν. Προς το παρόν, όμως, ας είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές και απλώς να πούμε να κατεβαίνουν σε όλα τα παιχνίδια του κυπέλλου. Αυτό. Από εκεί και πέρα, στο συγκεκριμένο όμιλο, τον έκτο, οι Golden State Warriors ήταν η πιο δυνατή ομάδα. Συμφωνώ. Έτσι, δίνανε το παρόν αυτό και μετά οι υπόλοιποι ακολουθούσαν. Δεν μπορούσε, θεωρώ, κάποιος από τους άλλους τρεις να τους βάλει τρικλοποδιά. Για κανέναν λόγο. Το 3-0 μεταφράζει αυτό που λέω. Τώρα από εκεί και πέρα, οι Brothers... ήταν τυχερή, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που λέω, γιατί οι παραλίες δεν κατέβηκαν. Γιατί μείνανε εκτός παραλίες έχοντας δύο νίκες. Οι Brothers επωφελήθηκαν του μηδενισμού και με μόλις μία νίκη βρέθηκαν στη διάδα. Ναι. Με αυτή την έννοια το λέω, παιδί μου, αγωνιστικά δεν ήταν δίκαιο. Τώρα, αν κάποιος όμως αποφασίζει ότι δεν μπορώ να κατέβω, δεν κάνω, δεν ράνω, το πληρώνει και παίρνει άλλο τη θέση του. Να δω λίγο τι θα γίνει με τους Brothers τώρα που έχει φύγει ο Κανελόπουλος. Κρατήσουν όμως τον Παύλο. Σημαντικό. Που είναι σημαντικό. Ναι. Αλλά φεύγει ένα πολύ βαρύ χαρτί. Έτσι. Και ο BG's. Οπότε χάνουν δύο όπλα στη ρακέτα τα οποία ήταν πολύ σοβαρά. Θέλω να δω λίγο τι θα γίνει φέτος. Δηλαδή, περιμένω, δεν έχω εικόνα. Η Golden State Warriors είναι πολύ ενισχυμένη ομάδα, αλλά είναι και άτυχη. Κλασική Golden State, ρε φίλε. Όταν καίει μπάλα λίγο. Στο τέλος τους γυρνάει boomerang. Δηλαδή, δεν θυμάμαι, έτσι τώρα, μπορεί να έχουν γίνει, εγώ τώρα φευγαλέα, μα πρέπει να σκεφτώ, δεν θυμάμαι ένα μάτσο το οποίο η Golden State ήταν στην κόψη και κάνανε μεγάλη νίκη στο τέλος. Ναι, οκ. Okay. Να πούμε περαστικά στον Παναγιώτη τον Ντούσια, ο οποίος έχει τραυματιστεί στο δεύτερο μάτς, στο πρώτο μάτς μάλλον του χειμερινού πρωταθλήματος. Πολύ. Νομίζω είχε θέμα με τη μέση. Α, οκ, okay, εντάξει. Η μέση είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Δηλαδή, τη φτιάχνεις, μπορείς να ξαναφτιάξεις. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, αλλά... Είχε ο Ντούσιας πρόβλημα με τη μέση γενικότερα και γι' αυτό δεν υπάρχει μια σταθερότητα στις παρουσίες του γενικότερα. Ναι. Αλλά σαν ρόστερ, δηλαδή εγώ άκουσα τον Απόστολο τον Μπαλατσούρα, δεν ξέρω αν τα λέει κάθε χρόνο,
ότι θέλουν να επιστρέψουν στο προφίλ που είχαν πριν κάποια χρόνια, πρωταγωνιστούσαν. Που πηγαίνανε play-off, που περνάγανε φάσεις. Ο Αποστόλης γενικά πιστεύει. Έχει πίστη. Το λέει κάθε χρόνο. Έχει πίστη, δεν είπα ότι λέει το ίδιο πράγμα. Έχει πίστη. Καλά κάνει. Και εκεί, όταν φτάνουμε λίγο στα μισά, λίγο πριν το τέλος, απορεί. Μα αφού ήμουνα, μπορούσα. Τι έφταξε πάλι και δεν τα κατάφερα. Τα φιλιά μου στον πρόεδρο. Λοιπόν, πέμπτος όμιλος. Τι Cassonic Beers είναι αυτή. Σφιχτό ρόστερ. Ακολουθούν πρακτική Athens Pistols και αυτοί. Ότι θα πάμε λίγοι και καλοί και θα καταφέρουμε ό,τι να καταφέρουμε. Ξέρω ότι δεν θέλουν να λέμε καλά λόγια, γιατί θεωρούν ότι είμαστε μαυρόγατες. Όχι μόνο όποιος λέει καλά λόγια. Να μην μιλήσω καθόλου Γιώργο Ζιγούρη. Να μην πω τίποτα. Με αυτό τους φουσκώνουμε στα μυαλά, δεν ξέρω και. Μετά έρχονται οι κατραπακές, πως ήδη έγινε στο Summer, που τους είχαμε φαβόρη για τον τίτλο και στον πρώτο νοκάουτ. Ναι, δεν μαζευτήκανε βέβαια. Ναι, αλλά... λέμε okay. Τώρα. Απλά, καλός κακός με 3-0, δεν μπορούμε να πούμε κακά λόγια, παιδιά. Θα πούμε όσο λιγότερα γίνεται όμως. Μπράβο, στο συγκεκριμένο όμολο είστε οι καλύτεροι. Συνεχίστε έτσι. Θέλω να πω πολλά, αλλά αφού δεν θέλουν, θα το ακούσω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, το μπάσκετ που παίζουν. Είναι πολύ δεμένη ομάδα. Και πώς να το πω τώρα για να μην το πάρουν στραβά. Θεωρώ ότι θα δούμε να πρωταγωνιστούν φέτος μέχρι την άνοιξη. Όχι, δεν μας ξαναμιλήσει κανείς, τίποτα. Θέλω να πω άλλο πράγμα. Ξέρετε, θέλω να πω εγώ στο Ζιγούρης, αλλά δεν θα το πω, οπότε κρατιέμαι. Λοιπόν, από κάτω τα πιστόλια έχουν ένα Γιώργο Λιόλιο, ο οποίος περνάει δεύτερη νιώτη. Όντως. Εκεί που έπαιζε, που έκανε παπάδες, περνάει δεύτερη νιώτη ο Γιώργος Λιόλιος. Και ίσως βλέπουμε 3-0 στο Cassonic και όχι στα πιστόλια, ίσως, γιατί στο συγκεκριμένο μας δεν κατέβηκε ο Γιώργος. Νιώθω ότι έχουν... Έβλεπε το παιχνίδι στο live, τον ενημερώσω γιατί θέλω να θες να δεις, σε παρακαλώ μπες στο application και δέσαι, μην με ρωτάς κάτι και λίγο πόσο είναι το score. Ήταν η συζήτησούλα μας. Μάλιστα. Παρόλα αυτά τα πιστόλια, με αυτόν τον Γιώργο Λιόλιο, γιατί είναι η κινητήριος δύναμή τους, έχουν και άλλο κόσμο που μπορεί να τον ακολουθήσει, αλλά τους άξιζε η πρόκριση, σίγουρα τους άξιζε η πρόκριση και θεωρώ ότι αν παραμένει σταθερός ο συγκεκριμένος παίκτης, θα δούμε πιστόλια πριν 4-5 χρόνια που μεσουρανούσανε. Να σου πω εγώ ένα μπασκετικό σχόλιο, γιατί νομίζω ότι παίζει καλύτερα τώρα, γιατί... δεν κουράζει τόσο πολύ στα υπόλοιπα, ναι. Και σκοράρει πιο αβίαστα. Δεν κουβαλάει την μπάλα. Κάνει λίγα πράγματα επιθετικά. Παίρνει τα στόχια που θέλει, τις προσπάθειες που θέλει. Έχει κόσμο γύρω να το στηρίξει. Διάβγεια εννοείς πιο περισσότερο. Ναι, και έχει και κόσμο να το στηρίξει γύρω-γύρω. Αυτό νομίζω ότι βοηθάει πολύ. Λοιπόν, οι Komodo Dragons δεν παρουσιάστηκαν αυτοί που έπρεπε. Δηλαδή. Είχαν πολύ πολύ σημαντικές απουσίες που δεν κατέβηκαν στο κύπελλο, οπότε επειδή ήξερα ότι θα υπάρχουν αυτές οι απουσίες, δεν τους είχα καν στη διάδα και ήταν φυσικό και επόμενο ότι θα βλέπαμε αυτούς πρώτους. Okay. Τους δύο πρώτους εννοώ. Οι υπόλοιποι, καλό πρωτάθλημα να έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, τέταρτος όμιλος, ναι, αμφιδέξη. Με το χέρι στο Ευαγγέλιο και όλα αμφιδέξει. Ήταν φανές. Ναι, δεν υπήρχε αμφιβολία. Θα σε σκοτώσουν αμφιδέξει. Έχουν εμπειρία αμφιδέξει. Είναι ομάδα της Master που εγώ αυτό το έχω ξαναδεί. Τα τελευταία 6-7 χρόνια αμφιδέξει παίζουν με 7 νοματέους. Και παρόλα αυτά, αν χάνουνε, όχι δύσκολα, σου έχουν βγάλει το λάδι. Βλέπουμε ότι πάνε σε κάτι play-off, σε κάτι τέτοιο που διαλύουν το νευρικό σύστημα, κάτι Space Elast. Θυμάστε όταν είχε πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Για δύο σουτ μακριά ήταν να την πετάξουν έξω. Έχουν άστρο αμφιδέξει. Έχουν πραγματικά άστρο αμφιδέξει. Εγώ για κάποιο λόγο που σκέφτομαι τον όμιλο, σκέφτομαι ότι θα τους κερδίσουν όλους. Δεν ξέρω γιατί. Γενικά λέω ότι στα πρωτάθλημα. Έχουνε, κοίτα, μια παρουσία στα ψηλά χρόνια. Δεν είναι ότι τώρα. Ότι οι αμφιδέξει είναι ρε παιδί μου, ότι μπορούν να του περάσουν όλου. Δεν ξέρω. Μου έχουν περάσει αυτή την αίσθηση. Το έχουν πουλήσει. Ναι, οπότε και εδώ δεν πιστεύω ότι θα βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Γιατί
Και η Most Wanted είναι μια ομάδα η οποία τώρα βρέθηκε στη Master. Θα πρέπει να βρει πατήματα κι αυτή. Είναι καλή, αλλά θέλει προσαρμογή λίγο στην κατηγορία της Master. Από την άλλη, οι Draft Fathers και οι Fast Break δεν θεωρώ ότι μπορούσαν να τους χτυπήσουν τους δύο από πάνω τους. Παρόλο που έχουν και αυτοί μια συνοχή, η δυναμικότητά τους είναι ένα-δυο κλικ πάνω κάτω. Συμφωνώ. Να κάνω ένα σχόλιο για τους Most. Ναι, και εγώ θέλω να μπω, οπότε πες πρώτος. Α, πες, να κάνω το τελευταίο. Όχι, πες. Οι Most Wanted, καταρχάς εγώ δεν τους φοβάμαι. Γιατί έχουν ένα know-how, έχουν το Σάκη και τον Καραμασιώτη εκεί πέρα να τελέχει, μαζί με τον Ντάστον Ελευθεράκη σαν coach. Οι κινήσεις που έχουν κάνει στην off-season νομίζω ότι είναι πολύ κομβικές, δηλαδή έχουν δώσει ένα βάθος στο roster και τόσες πολλές λύσεις που οι βασικοί, οι παλιοί παίχτες πρέπει να κερδίζουν τον χρόνο τους και να αποδεικνύουν ποιοι είναι κάθε φορά και οι καινούργοι είναι τόσο καλοί που όταν μπαίνουν από τη δεύτερη, σε δεύτερο χρόνο δεν χάνεται το επίπεδο. Mm-hmm. Που είναι πολύ ωραίο, δηλαδή δείχνουν μια ομάδα πολύ συγκροτημένη, με πολύ βάθος, με λύσεις. Εμένα μου αρέσουν πολύ. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα χρειαστούν να ενταχθούν στη Master. Δεν διαφωνώ σε αυτό, απλώς θεωρώ ότι επειδή έχει μια σκληρότητα η Master, εγώ λέω ότι απλώς θα πρέπει λίγο να αφομοιώσουν αυτό και να εμπεδώσουν ότι σε κάθε παιχνίδι θα τρώμε και θα δίνουμε ξύλο. Βασικό πάντα, έτσι. Με αυτήν την έννοια το λέω. Ότι δεν θα μπορούμε να καθόμαστε να ενοχλείται στη ρακέτα, ότι μπορεί να υπάρξει μια γκρίνια παραπάνω, ότι όλο αυτό. Εννοείται ότι είναι πολύ καλή ομάδα, εννοείται ότι της αξίζει η δεύτερη θέση που πήρε εδώ πέρα στον όμιλο. Απλά αυτό στο πρωτάθλημα της Master δεν έχει σχέση με το κύπελο. Γι' αυτό κρατάω λίγο μικρό καλάθι. Παρ' όλα αυτά, εγώ ποντάρω γιατί έχουν ακουστεί κάποια προγνωστικά ότι δεν θα είναι σακού του box και ότι θα τους δούμε να κάνουν μια καλύτερη πορεία από ό,τι λένε κάποιοι. Το αφήνω αυτό εδώ να υπάρχει. Ωραία. Στον τρίτο όμιλο σκίζω τα ημάτια μου πώς έχει μείνει εκτός η Αγκουανίλε. Δεν το πιστεύω. Τρελάθηκε. Αυτό που έχω δει αρνούμε. Τρελάθηκε. Τι να κάνω ρε παιδί μου. Πίστευα. Καταρχάς θα σου πω. Δεν το πάρω. Πίστευα ότι θα δω Αγκουανίλε τριποντοκρατία στη Διάδα και εμφανίζονται κάτι άνω λιώσια. Φίλε, βγαλμένα από το χειρότερο με φιάλτη, ας πούμε. τι ομαδάρα έχει φτιάξει ο Coach. Έτσι. Τι ομαδάρα είναι αυτή, ο οποίος έχει πει ότι μπορώ να το πάρω φέτος. Έχει κάνει και αυτός δηλουσούλες. Α, ναι. Ναι. Πώς δεν τα έχω δει εγώ αυτά. Ότι έχω ομάδα σήμερα. Φέτος για να το σηκώσω. Η αλήθεια είναι ότι τους ξεπάστρεψε τους υπόλοιπους τρεις, δεν είχε πρόβλημα. Δηλαδή και εκεί που είχε πρόβλημα, μια χαρά τη διαχειρίστηκε και την πήρε. Το πήρε το αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας. Εγώ πίστευα ότι η Αγκουανίλε θα μπει βάσει ονόματος, βάσει φανέλας, βάσει μετάλλου που μας έχει δείξει, βάσει τα πάντα όλα. Δεν. Έχει γίνει κανονικό πρόβατο. Πρέπει λίγο να επανέλθει στις δόξες της, η Αγκουανίλε. Σε εμάς όλους που την έχουν πιστέψει και ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Παρόλα αυτά, η παρουσία της στο κύπελλο στο τέλος της ημέρας της έδωσε τη θέση που της άξιζε. Okay. Έτσι, να τα λέμε όλα. Απλώς εγώ λέω στην αρχή ότι τι πίστευα και μου ήρθαν όλα τούμπα. Η τριποντοκρατία τώρα, εντάξει, η κλασική τριποντοκρατία. Έχει τις απουσίες της. Η τριποντοκρατία έχει μικρότερο ρόστερ φέτος. Η αλήθεια είναι αυτή. Παρ' όλα αυτά έχει πάρα πολύ μπασκετικά παιδιά, τα οποία μπορούν να τα απεξέλθουν και να πάρουν αποτελέσματα. Αν δεν έχει τραυματισμούς, έχει σταθερότητα και έχει παρουσίες, δεν θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ την είχα την τριποντοκρατία να περάσει τώρα. Πρώτη, δεύτερη θα πέρναγε, δεν ξέρω, αλλά πίστευα ότι θα μπει. Κοίτα, εγώ είδα το μάτς με την Ολυλιώσια. Και εγώ κατάλαβα εξ αρχής ποια ομάδα θα είναι πρώτη, ποια ομάδα θα είναι πάνω από την άλλη. Τάνο Λιώσιο ήταν φοβερά, φοβερά όμως. Εντάξει, και η τριποντοκρατία. Οκ, είχε απουσίες. Δεν ξέρω. Σημαντικό. Έλειπε ο Μπίτσο, έλειπε πολύ κόσμο. Ο Βαλαντίνη έκανε ματσάρα τότε. Δηλαδή τώρα ήταν η ρακέτα του λίγο πονούσε. Ναι. Χωρίς τον Μπίτσο. Πονούσε λίγο. Παρ' όλα αυτά όμως, του χωρίζει μια κατηγορία την τριποντοκρατία με τα Λιώσια. Και δεν θα μειώσουμε τη μεγάλη νίκη που κάναν τα Λιώσια, τα οποία θεωρώ ότι θα έχουν πολύ δρόμο. Τώρα βέβαια που τσέπισα στο στόμα μου, δεν ξέρω, αλλά γενικότερα
Καλά θα πάει αυτό. Για όλο τον κόσμο θα έχουν πει. Έξαλλο, Σάκη Ζαντιώτη, θα γράφει από κάτω. Εσείς τέτε. Η γλυκερία μα έστειλε το τέτοιο. Λοιπόν. Indians. Ωχωχω. Πες. Θα πω για τους Indians πρώτος εγώ τώρα. Πες λίγο. Οι Indians είναι τρομακτικοί. Δεν βρίσκω καλύτερο επιθετό. Πραγματικά είναι τρομακτικοί. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που έχω δει φέτος. Είναι το καλύτερο σε της ιστορίας τους. Ever, από όλα τα χρόνια. Έχουν απίστευτα μπασκετικό κορμό. Τρέχουν πάρα πολύ. Ο γραμματικός έχει ταιριάξει. Ο Κελεγεπούλης έχει ταιριάξει. Έχουν φέρει κάποιους καινούργιους που είναι φοβεροί. Δηλαδή, έχω σοκαριστεί με τους Indians. Με η κάψα που είχαν να βρεθούν στη Master μετουσιώθηκε στο ρόστερ τους. Μπράβο, αυτό. Δηλαδή, φάνηκε ότι υπήρξε σχεδιασμός. Σοβαρός, ναι. Ο Αλέξανδρος Σομινάς τα ξέρει καλά αυτά. Ναι, για το... και είναι πραγματικά βιονική. Είδαμε και το κάρφωμα τώρα που έχει γίνει προχθές. Που ούρλιαζα πάνω. Έτσι, ήταν τι καρφωματάρα είναι αυτή, δεν τα βλέπεις σε εθνικά πρωταθλήματα. Φοβερή ομάδα Indians. Εντάξει τώρα, τι να πούμε για το 3-0, από ποιο να χάσει. Παρόλα αυτά, εγώ δεν περίμενα ότι θα δώσει τέτοια θέση στους Μυρμιδόνες. Πίστευα ότι θα δούμε την Έλα Πούσε. Κι εγώ, σύντομα. Η Έλα Πούσε όμως έχει πληγεί. Πληγές αρκετές. Ναι, έχει... Δεν είναι η Έλα Πούσε που έχουμε συνηθίσει. Της λείπουν άτομα πολλά. Ελπίζουμε να επιστρέψει ο Μυγιώνης, που έχει κάποια θέματα υγείας ο άνθρωπος και πρέπει να κάνει κάποια επέμβαση. Όλες τις θερμότερες ευχές μας να γυρίσει απόλυς. Δυνατός στην καθημερινότητα, πάντα όλα. Η Έλα Πούσε έχει πρόβλημα στο να σκοράρει. Μεγάλο. Που δεν το είχαμε συνηθίσει. Ναι, δηλαδή είναι λίγο πολύ φιδωλή τώρα. Δυσκολεύεται να κάνει και τα πιο απλά. Θα βρει το δρόμο της. Ή... Τυράκι. Για να δούμε. Από την άλλη, Μυρμιδόνες. Κοίτα, έχουν καλό ρόστερ. Περίμενε. Για να τα πάρουμε αντικειμενικά. Έχουν καλό ρόστερ. Μην επηρεάσει από τον αρχηγό. Όχι. Έχουν, σαν μπασκετικά, να το δούμε, το ρόστερ του είναι πολύ καλό. Ναι. Και δείχνουν ότι όταν ας πούμε είναι λίγο με την πλάτη στον τοίχο, ανταποκρίνονται. Που είναι και αυτό σημαντικό. Βάζουν τα σουτ. Ναι. Θα βάλουν τα σουτ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο όμιλο, όπως είδαμε τις ομάδες, ναι. Καλά όσοι βγήκανε δεύτεροι. Έτσι, τώρα εντάξει, δεν χρειάζεται να λέμε για τα ονόματα και για το ένα και για το άλλο. Το θέμα είναι και τι παίζεις μέσα στο παρκέ. Και αυτό έχει σημασία. Οι Μυρμιδόνες έπαιξαν αυτά που έπρεπε. Έχασαν μόνο από τους Indians. Φυσικό και επόμενο, αν με ρωτάς. Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα έχουν πείσει. Ναι. Δεν κλέψανε την πρόκληση από κανέναν άλλον. Εγώ λέω απλώς την αίσθηση που είχα πριν. Εννοείται ότι οι Μυρμιδόνες αξίζαν να βρεθούν δεύτεροι. Προφανώς, προφανέστατα. Και περιμένω και ένα καλό πρωτάθλημα από αυτούς. Δηλαδή, εγώ. Τώρα λίγο έχουν εξάψει την περιέργειά μου. Και φτάνουμε στο τέλος. Ή στην αρχή, όπως το δει κανείς. Ανάλογα, παιδί μου. Για μας είναι το τέλος. Ναι. Λοιπόν, η πρώτη θέση για εμένα είναι εξωπραγματική. Δεν περίμενα να το δω το 3-0 των Σλότερς. Συμφωνώ. Σε καμία των περιπτώσεων. Ποιους περίμενες πρώτους? Πίστευα θα δω πρώτους τους Iguana Pacers. Και εγώ. Δεύτερους? Τους Colombians. Και εγώ. Πέφτα μέσα. Δηλαδή, άμα πηγαίναμε να παίξουμε στοίχημα, θα πηγαίνουμε και οι δύο κουβά. Ναι, κανονικά. Παρ' όλα αυτά, οι Slaughters. Και με συγκυρίες και με αγώ. Και με. Buzzer beater φοβερά. Ναι, και με παιχνίδια και με το ένα και το άλλο. 3-3. Πρώτη θέση, δεν το πίστευαν και οι ίδιοι. Κοίτα, είναι καινούργια ομάδα, αλλά υπάρχει αρκετή ποιότητα. Ναι. Έχουν τον Μαρούγκα, ο οποίος έχουν δει τον άνθρωπο τους, το αστέρι τους τέλος πάντων. Και τι να σου πω, δηλαδή, εμένα με πείθουν. Δηλαδή, το μπάσκετ που παίζουν είναι ωραίο, είναι ανικό, γρήγορο, είναι ωραίο. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ με τις μεταγραφές που είδα με τους Κολόμπιανς, με τις συζητήσεις που έχω κάνει με τον Ρετουνιώτη, με τον...
Δεν πίστευα ότι θα μείνουν εκτός. Εντάξει, εμφανιστήκαν ό,τι να είναι στο κύπελο, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν μπορούν να πάρουν τα μπέλα, εννοείται αυτή τη στιγμή. Το πρωτάθλημα θα δείξουν οι ομάδες τα πραγματικά τους προσόντα. Αλλά δεν περιμένα να δω Colombians εκτός και Slaughter's πρώτους με 3-0. Οκ, την Guana Pacers βγήκανε δεύτεροι, θα ήταν στις διακριθέντες. Πληρώσανε κάποιες απουσίες που είχαν και αυτοί σαν παιχνίδι. Αλλά είναι κομπλέτ ότι έχουν περάσει, αλλά αυτό. Πίστευα ότι οι Colombians θα είναι μέσα. Για μένα οι Colombians με αυτές τις μεταγραφές που έχουν κάνει και συγκεκριμένα του Βερβίτα, αν φέτος δεν πάρουν την άνοδο ή δεν πρωταγωνιστήσουν τέλος πάντων τουλάχιστον στην κανονική διάρκεια, θα μιλάμε για μια σεζόν αποτυχία. Με βάση τα ονόματα που έχουν φέρει και τη... Ο Βερβίτας έχει ανοίξει ήδη μπιφ με παίκτες από άλλα σωματεία. Ποιος? Ο Βερβίτας, δεν θα πούμε ποιους, θα καταλάβεις την πορεία, αλλά ήδη από τώρα περιμένει διασταυρώσεις και να πέσει πάνω σε κόσμο να γίνει χαμός. Εντάξει, ωραία είναι αυτά, δεν είναι ωραία αυτά. Ναι, ο Διαμάντης θα μας κάνει και χειρονομίες, σας λέει τι ου, γιατί ξέρει ο Διαμάντης τι λέω, ξέρει. Θα καταλάβετε και εσείς μας μπορείτε, δεν σας τα πούμε όλα από τώρα. Έτσι, να αφήσουμε λίγο ενδιαφέρον. Να έχει ενδιαφέρον σεζόν. Φτάσαμε στο τέλος. Εσίως. Τα έχουμε αποθηκεύσει όλα, σας το υποσχόμαστε. Σίγουρα, Διαμαντή μου. Θα βγει επεισόδιο σήμερα, δηλαδή, σας το υπογράφω. Okay, το κύπελο. Είναι λίγο αναγνωριστική η πρώτη φάση, καλός ή κακός. Από τους 64 και μετά θα φανεί και ξέρουμε βασικά λίγο ποιοι πιστεύουμε θα προχωρήσουν. Μπαίνει και η Elite τώρα στο παιχνίδι, να πούμε. Ναι, να πούμε όμως, επειδή πολύπονταν μια ομάδα, γι' αυτό η Στιφάδο σαν νταμπλούχοι, τροπεούχοι έχουν πάρει το εισιτήριο κατευθείαν για την επόμενη φάση. Δεν στεναχωρηθεί και κανείς, σας φαντάζομαι, που δεν έπεσε πάνω τους. Φαντάζομαι, βέβαια, δεν έχουν καλά φεγγάρια και Στιφάδο Μπούλς αυτή τη σεζόν. Ας το να περάσουμε, ωραία. Δηλαδή, από ήττα σε ήττα πάνε, να δούμε αν θα το γυρίσουν. Να το δούμε. Απλά εγώ το αφήνω εδώ να υπάρχει. Θα τα πούμε όμως την επόμενη εβδομάδα, γιατί την επόμενη εβδομάδα έχουμε Elite League. Ετοιμαστείτε. Θα πούμε για αυτούς που ήρθανε, για αυτούς που φύγανε, για αυτούς που προσταθήκανε. Έχουμε να πούμε πολλά. Τρίπου τα χεράκια μου από τώρα. Έτσι, λοιπόν. Καλά πρωταθλήματα σε όλους, με ανταγωνιστικά παιχνίδια σε όλους, αλλά και να μην είναι τη χαρά του μπάσκετ να έχουμε, παιδιά μου. Τι να έχουμε? Τη χαρά του μπάσκετ. Τη χαρά του μπάσκετ. Το ακούσαμε και αυτό. Εντάξει. Καλή συνέχεια σε όλους. Πολύ μπάσκετ, φιλιά πολλά.